είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, πάμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Να πω γατό τσακαλό καταπληκτικό φωτοσκόρχο πιπίνο καψούριδες. Λέω να μην το πω σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Κωστής Ατσαρός στο μικρόφωνο. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα ζουμουσάδα. Ελάτε και σήμερα να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε, να δούμε τι έγινε χθες, τι πήγε λάθος, τι έφταξε και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως έχω πει επανειλημμένος, όπως έχω πει άπειρες φορές, μαζί και στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα, μαζί και στις χαρούμενες στιγμές, μαζί και στις πικρές, μαζί και στα ευχάριστα, μαζί και στα δυσάρεστα. Και λέω και σαν εκπομπή, αλλά και σαν ανοιχτές γραμμές, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε τις γραμμές, να μην σας αφήσουμε να πείτε αυτό που έχετε μέσα. Εγώ θα πω μπαμ μπαμ στο πρώτο 25 λεπτό, 20 λεπτό, αυτά που είδα εχθές, αυτά που είναι η δική μου πεποίθηση, η δική μου άποψη, η δική μου γνώμη, και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές ελεύθερα να μιλήσετε εσείς. Ήταν σήμερα να κληρώσουμε ένα κινητό, θα το κληρώσουμε αύριο και μέσα από το διαδίκτυο, ένα Huawei από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αύριο, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Νομίζω ότι και αύριο μέρα είναι για να κληρώσουμε το κινητό από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που έχει δεκαήμερο καταπληκτικών εκπτώσεων, αποκριάτικες εκπτώσεις, φοβερές προσφορές, με κληρώσεις και στο μαγαζί και εδώ. Δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα πάλι την Άρτα και τα Γιάννενα, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Θα δώσουμε και αυτήν την εβδομάδα συγκλονιστικά δώρα. Μη λησμονείτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι που μπορεί να έρθει στο σπίτι σας έρχεται από το Αιγαίο, έρχεται από την Ελληνική θάλασσα, μοσχομυρίζει θάλασσα, μοσχομυρίζει, μοσχοβολάει, φρέσκο, καλομαγειρεμένο αν θέλετε. Σας το ψήνουν, σας το τηγανίζουν στο μαγαζί και έρχεται 69-56-66 στο Ρεόκαστρο και 214.214.000 στο διοικητήριο, σε δύο πραγματικά μαγαζά κουκλιά, δύο πρότυπα ιχθυοπολία, δύο πρότυπες ψαραγορές. Φυσικά Νικολαίδης, Άρτος Ζαχαροπλαστεία εκεί, το πιο νόστιμο γλυκό στην πόλη, τα πιο υπέροχα και καλοφροντισμένα και περιποιημένα ψωμιά, το πρωί τα σφολιατοειδή και τουρτάρες και γλυκάρες και παγωτάρες και ό,τι θέλετε και ό,τι αγαπάτε. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Όσο για το πιο εγγυημένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο στην πόλη, αυτό είναι ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Τσαντεκίδης λέγεται ο κύριος, λέγονται τα αδέρφια, και εκεί πραγματικά με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, ατρακάριστα, το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο θέλετε. Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι παίρνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τον καλύτερο, από τον κορυφαίο 20 και χρόνια τώρα. Μπείτε και στο tzantekidiscars.gr για να δείτε αυτό που σας λέω. Αναβοσβήνουν ήδη τα λαμπιόνια. Εγώ θα σας βάρω στην αναμονή. Μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μας. Έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Εγώ θα τα πω έτσι όπως τα σκέφτομαι. Αμφιβάλλω αν έχει κοιμηθεί κανένας και πόση ώρα έχει κοιμηθεί. Η στεναχώρια είναι ξεκάθαρη, είναι εύλογη, είναι αυτονόητη. Εγώ θα πω πάλι όχι τόσο για το αποτέλεσμα όσο για την εμφάνιση. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, εμένα αυτό με πικραίνει, να βλέπω την ομάδα έτσι. Λέγαμε όλη την εβδομάδα και όλο το προηγούμενο διάστημα ότι μόνο με το μαχαίρι στα δόντια, μόνο με φλόγα στα μάτια, μόνο με πάθος, μόνο με τρέλα σε κάθε διεκδίκηση μπορούμε να πάμε μπροστά, μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα, μπορεί η ομάδα να παίρνει τις νίκες. Αυτός είναι ο τρόπος. Οι σφιγμένες γροθιές του Βαρέλα στο τάκλινγκ στο κέντρο του γηπέδου πέρσι σε αυτό το παιχνίδι, οι κραυγές των παιχτών για ένα κερδισμένο πλάγιο, για μια κερδισμένη μονομαχία, αυτές είναι που λυγίζουν τον αντίπαλο, αυτές είναι που φέρουν τις νίκες, αυτές είναι που σε βάζουν στο σωστό δρόμο και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δεν είδαμε χθες
ούτε φλόγα στα μάτια, ούτε τρέλα στις διεκδικήσεις, ούτε πάθος από τους παίχτες. Περισσότερο είδαμε την ομάδα μας να φαντάζει πιο κουρασμένη από τον αντίπαλο που έπαιξε το βράδυ της πέμπτης αγώνας στην Ευρώπη και λέγαμε ότι θα είναι κουρασμένος. Σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού νόμισα ότι εμείς ήμασταν που είχαμε αγώνα την Πέμπτη και βγήκαμε χωρίς φρεσκάδα, χωρίς έκρηξη, χωρίς πάθος, χωρίς αυταπάρνηση, χωρίς αυτή την τρέλα στα μάτια. Εξέλιψε λοιπόν τελείως και έλειψε τελείως αυτό το στοιχείο που σε αυτά τα παιχνίδια ειδικά είναι το πρώτο συστατικό για να φτάσει στη νίκη. Φέρτε μόνο την εικόνα στο μυαλό σας από το περσινό 3-1, το πώς μπήκε η ομάδα, με τι λύσα έπαιξε, με τι τρέλα σε κάθε φάση από την αρχή, άρπαξε τον αντίπαλο από το λαιμό και τον ισοπαίδωσε και θα μπορούσε να είχε φτάσει το σκορ πέρσι σε δυσθεώρητα επίπεδα, σε απίστευτα επίπεδα, επίπεδα σερών. Δεν είδαμε χθες σε κανένα σημείο του αγώνα την ομάδα να παίζει έτσι. Ευθύνη φυσικά έχουν οι παίχτες που δεν, ευθύνη όμως έχει και ο προπονητής. Μεγάλη κιόλας, γιατί η ομάδα είναι σχεδόν ίδια με πέρσι. Και μην μου πείτε τώρα ότι ας πούμε, ο Σάκο, ο Κάνιας είναι η αρχή και το τέλος, γιατί θα διαφωνήσουμε. Άρα κάτι δεν κάνει σωστά. Και επειδή σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση, φέτος δεν γίνεται μετά από τόσα ντέρμπι να έχουμε πάρει μόνο την ΑΕΚ και αυτήν χωρίς ας πούμε να παίξουμε καμιά μπαλάρα. Όταν λοιπόν απανωτά ντέρμπι δεν μπορούμε να τα πάρουμε, εννοείται δεν είναι όλη η ευθύνη ή όλο το ανάθεμα μόνο στον προπονητή, είναι και στους παίκτες που δείχνουν άνευροι, δείχνουν ανόρεχτοι, δείχνουν ντεφορμέ, δείχνουν, δεν ξέρω. Χθες είχα πολλές φορές την εντύπωση μέσα στο γήπεδο ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Ότι δεν υπάρχει πλάνο, ότι δεν υπάρχει στρατηγική, ότι δεν υπάρχει μέθοδος, σύστημα για να φτάσουμε να απειλήσουμε. Ειδικά μπροστά, δημιουργικά. Με αρκετά πρωτοκλασάτα μας στελέχη ντεφορμέ, όταν 4, 5, 6 παίκτες από την εντεκάδα δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει, κάποιοι χθες μόνο, κάποιοι εδώ και πολύ καιρό, τότε έρχεται ο αντίπαλος και παίρνει μια νίκη που είναι φυσικά πολύ σημαντική για αυτόν, αποκτά το προβάδισμα και πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, διότι από εδώ και πέρα έρχεται μια σειρά αγώνων πάρα πολύ σημαντικών και για το κύπελο με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και τα play-offs που θα είναι απανωτές οι αναμετρήσεις, απανωτά τα ντέρμπι, ασφυκτική η πίεση, τρομερές οι εντάσεις και η ομάδα έτσι όπως έπαιξε χθες, έτσι όπως παίξαμε, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για πολλά πράγματα. Λυπάμαι άμα είδατε κάτι άλλο ή άμα σας χαλάω την όρεξη, αλλά εγώ έτσι το είδα. Θα ξαναγυρίσω στο αγωνιστικό, θα ξαναγυρίσουμε στην κριτική. Θέλω να πω ότι κληρώνουμε σήμερα μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο, εκλεκτά, πεντανόστιμα, να γεμίσετε με τσιτσί το τραπέζι σας. Έχω πει και άλλη φορά, αν σας περισσεύουν, αν το ψυγείο σας είναι γεμάτο κρέατα ή η τσέπη σας είναι γεμάτη, είστε καλά αυτό το διάστημα οικονομικά, δώστε τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν είναι στην καλύτερη του φάση. Για να τα κερδίσετε, κάντε τα πάσα σε έναν άνεργο, σε έναν πολύτεκνο κτλ. Δεν μπορώ εγώ να ελέγξω αυτό το πράγμα, μόνο παράκληση μπορώ να κάνω προς εσάς. Θα ξαναγυρίσουμε στο αγωνιστικό, να σταθούμε λίγο σε αυτό το γελίο σκηνικό που στήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πριν από το παιχνίδι, με ελικόπτερα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας, με τα παιδιά μας στη βόλτα την Κυριακάτικη να γυρίζουν το κεφάλι και να απορούν τι γίνεται, έχουμε κανένα πόλεμο.
με εφόδους και σπασμένες κλειδαριές, με κομμένα, με κοφτήρια να κόβουν κλειδαριές και να μπουκάρουν στο σύνδεσμο στη θύρα 4 για να βρουν τι, με σκυλιά να ψάχνουν, με, δηλαδή λες και ο παδός του ΠΑΟΚ είναι ο νούμερο ένα τρομοκράτης, ο νούμερο ένα εγκληματίας σε αυτή τη χώρα. Ντροπή σας, ντροπή σας, είναι ξεφτύλα. Γιατί αυτό δεν έγινε από ιδιώτη, δεν ήρθε ο Μαρινάκης να ψάξει. Ήρθαν φορείς κρατικοί, ήρθαν κρατικά όργανα. Ήρθε το επίσημο κράτος να μου συμπεριφερθεί σαν να είμαι το μίασμα, σαν να είμαι το πίον. Και ο κόσμος για άλλη μία φορά, 30.000 ψυχές, 30.000 άνθρωποι προσβεβλημένοι βάναυσα καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, προσβεβλημένοι βάναυσα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, εχθές, και ενώ τους έχει προκαλέσει μια κοινωνία, μια πολιτεία, ένα κράτος, αυτό που το πληρώνει και ο ίδιος από την τσέπη του, από τους φόρους του, να έρχεται και να τους συμπεριφέρεται με αυτό το προσβλητικό και ατιμωτικό τρόπο, παρόλα αυτά ο κόσμος δίδαξε για μία ακόμα φορά τι σημαίνει ΠΑΟΚτσής. Τι σημαίνει προστατεύω αυτό που αγαπώ, προστατεύω το σπίτι μου. Μετά από την πρόκληση με την ανακοίνωση για τον υποβιβασμό, 5 λεπτά μόλις μετά την έναρξη αγώνα ποδοσφαιρικού μέσα στην Τούμπα, εχθές είχαμε και αυτό, σαν να σου λένε μπούκαρε, θόλωσε, μπες μέσα, σπάστα όλα, βγάλε αντίδραση. Και ο κόσμος ήταν εκεί, συγκλονιστικός! Συγκλονιστικός! Υποδειγματικός! Απ' την αρχή μέχρι και το τέλος, και ενώ έχει στραβώσει το παιχνίδι, και ενώ έχουμε ιτηθεί, υπόκληση βαθιά! Υπόκληση βαθιά, όπως υπόκληση βαθιά σε αυτόν τον άνθρωπο που πάτησε μετά από 28 χρόνια το πόδι του στο ναό, γύρισε στο σπίτι του, εκεί που ο στρατηγός μεγαλούργησε, εκεί που γαλούχησε γενιές, εκεί που δίδαξε τι σημαίνει παλικαριά, εντιμότητα, αγώνας, αξίες, αρχές στην κερκίδα, εκεί που αυτός πρωτοστάτησε για να γιγαντώσει στα πέρατα της γης τη φήμη του λαού του ΠΑΟΚ. Με χάλασε ένα πράγμα που κάποια στιγμή περικυκλωμένος ο στρατηγός Μάκης από τους φωτογράφους δεν τον βλέπαμε από την κερκίδα. Έπρεπε, αφού βγάλαν οι φωτογράφοι, οι κάμεραμεν πήραν τα πλάνα τους, έπρεπε να φύγουν από τη σέντρα και να μείνει μόνος μαζί με το τύμπανο, μόνος μαζί με το ζε, για να τον δει όλος ο κόσμος. Εμείς που είμαστε στο γήπεδο δεν. Ήταν ένα μπουλούκι από ανθρώπους, καταλαβαίνω, επαγγελματίες βεβαίως, που θέλουν να βγάλουν τις φωτογραφίες που πρέπει για το μεροκάματο να τρέξουν και να πάρουν πλάνα, αλλά έπρεπε ένας να σκεφτεί, παιδιά, πήρατε τις φωτογραφίες, πήρατε τα πλάνα, θερμή παράκληση, κάντε λίγο πίσω, να μην είναι μόνος ο στρατηγός στο κέντρο, στη σέντρα, και να μην είναι μια μάζα ανθρώπων που από μακριά δεν βλέπαμε κιόλας. Πού είναι ο στρατηγός Μάκης, που περπάτησε φυσικά, πήγε και στη θύρα 4. Συγκλονιστική η στιγμή. Συγκλονιστική η στιγμή. Η ομάδα λοιπόν πίκρανε τον υπέροχο λαό, πίκρανε και τον στρατηγό, πίκρανε όλους μας. Δικαιολογίες. Δεν μου αρέσει να ψάχνω, ποτέ δεν το έκανα και δεν θα το κάνω τώρα. Μπορούμε να σταθούμε, αν θέλετε, στο ότι η μπάλα για μένα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει περάσει τη γραμμή του out. Ειδικά ένα πλάνο από ψηλά φαίνεται ότι έχει βγει η μπάλα. Δεν στέκομαι ούτε σε αυτό. Δεν στέκομαι ούτε στο ότι υπάρχει για μένα πέναλτι στη φάση του Λιμνιού, γιατί ούτε καν ο αντίπαλός του βρίσκει την μπάλα. Απλά με το σμπρόξιμο τον βγάζει εκτός ισορροπίας. Αν δεν είναι αυτό πέναλτι, τι είναι, δεν ξέρω. Τι πρέπει δηλαδή να γίνει. Και αν αυτή η φάση έχει γίνει ανάποδα, δεν θα ακούγαμε από χθες το βράδυ οριμαγδό σχολείων για την εξυγίαση, για το χαλίφι, για τον ΠΑΟΚ που ευνοείται. Σήμερα μούγκα. Σήμερα μούγκα.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Λευτέρης Δούκας, έγραψε το εξής στο Facebook και συμφωνώ μαζί του: μέχρι κόμματος, μέχρι υποδιαστολής, μέχρι περισπομένης. Μεγάλη ομάδα γίνεσαι όταν κατακτάς αντρίκιους τίτλους. Μεγάλη οντότητα γίνεσαι όταν ξέρεις να χάνεις. Αυτό που δεν μπορούν να καταφέρουν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ δηλαδή, που επί δύο και πλέον χρόνια προσπαθούν απεγνωσμένα να κατασκευάσουν άλοθη. Θα ήταν πολύ εύκολο σήμερα να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά ευτυχώς για εμάς δεν είμαστε το ίδιο. Με την ευκαιρία, το ΠΑΟΚ TV έδειξε πλάνο από δεν έδειξε πλάνο από διαστημόπλοιο στο ΒΑΡ, αλλά τη φάση που έπρεπε, όπως έπρεπε, ώστε ο διαιτητής να πάρει τη σωστή απόβαση. Στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι στο πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα αποτυπώνουν την ποιότητα και τον χαρακτήρα του καθενός. Αυτό ακριβώς. Χάσαμε χθες. Ούτε τοξικότητα, ούτε βρυσίδια, ούτε ισοπαίδωση. Θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο τον Μπαρμπασάβα, τον Καραπαπά και τους υπόλοιπους, τον κύριο Μαρινάκη. Τελικά θέλετε το ΒΑΡ ή δεν το θέλετε? Πείτε μας. Είναι στημένο το πρωτάθλημα ή δεν είναι? Γιατί μέχρι προχθές ήταν στημένο το πρωτάθλημα. Σε ένα στημένο πρωτάθλημα θα ήσασταν πρώτοι με 5 βαθμούς διαφορά? Όποτε μας βολεύει, έτσι. Απλά να βγάλουμε λύσα και χολή για τον ΠΑΟΚ. Πόσο πόνο έχετε φάει αυτά τα χρόνια και θα ξαναβάτε, να ξέρετε. Χαρείτε όσο μπορείτε για το χθεσινό. Και υποτιμήστε μας από εδώ και πέρα. Αυτό θέλουμε. Να θεωρήσετε ότι ξεμπερδέψατε μαζί μας. Δεν ξέρετε πόσο στη φύση μας είναι αυτό και πόσο μας αρέσει να σκέφτεστε έτσι. Πόσο λάθος θα μας έχετε διαβάσει πάλι. Offside βέβαια, τον γκολ το δικό μας στο Βαρέλα και το ΠΑΟΚ TV εκεί με το replay που πρέπει. Κύριοι είμαστε, με αξιοπρέπεια. Ξέρουμε να χάνουμε, κοιτάμε τα λάθη μας και δεν γίναμε ποτέ οι ίδιοι με εσάς. Ποτέ και ούτε θα γίνουμε. Και ούτε θέλουμε, ούτε πρόκειται. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση. Φυσικά, χωρίς να ψάχνω δικαιολογία, μη λησμονούμε ότι ο Γαύρος ήρθε να παίξει με το συν 2. Διότι σε 5 περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου δεν δόθηκαν εις βάρος του πέναλτι. 2 φορές με τον Όφη, 1 με τον Αστέρα Τρίπολης, 2 περιπτώσεις με τον Παναθηναϊκό, 5-6 πέναλτι. Γαργαρίτσα! Γαργάρα! Αλλιώς είναι να έρχεται με μείον 4 και με μείον 5 πονταλάκια. Αλλιώς είναι με συν 2. Χωρίς, το ξαναλέω, να ψάχνω άλοθη για την κακή μας παρουσία χθες, για την έλλειψη πλάνου, για την έλλειψη πάθους, για το πως η ομάδα έμεινε αβοήθητη από τον πάγκο. Περιμένουμε το πρώτο μάτς που θα το γυρίσει ο προπονητής μας. Χωρίς, το ξαναλέω, να πέφτει όλο το ανάθεμα μόνο επάνω του. Η ευθύνη είναι και των παικτών, είναι και του προπονητή. Ο κόσμος, όλοι μας φύγαμε πικραμένοι, στενοχωρημένοι, θα πω κυρίως από την εμφάνιση, γιατί σε αυτό το μάτς και ειδικά με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, με όλη αυτή την τοξικότητα, με όλο τον πόλεμο, με όλη τη λάσπη, με όλη τη συκοφαντία, παρεπιπτόντως σήμερα εκδικάζεται η περίπτωση αυτή, η καρικατούρα, αυτό το μύθευμα με την Ξάνθη. Ενώ λοιπόν όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, η ομάδα, παλιά λέγαν, εζυγίστη και παρουσιάστηκε ελλιπής, κατώτερη των προσδοκιών. Παίξε, τρέξε, πάλεψε, χάσε. Τι να κάνουμε? Όχι όμως έτσι. Όχι όμως έτσι. Ένα μάτς που το πιο λογικό ήταν να πάει στο Χ, στην ισοπαλία, από μια φάση που άλλες 50 φορές άμα γίνει αμφιβάλλω αν θα μπει, ένα αυτογκόλ. Αυτοί ήρθαν διαβασμένοι, έβαλε μυαλό ο Μάρτινς μετά το περσινό χουνέρι που έπαθε εδώ, που ήταν για 5 και 6 γκολ. Γι' αυτό λέμε ότι ο ένας γνωρίζει τα κατατόπια πλέον, ο άλλος, ο δικός μας, δεν έχει ακόμα πάρει γαμπάρι τι γίνεται. Η ερώτηση είναι αν
πραγματικά μπορεί να αντέξει σε τέτοιες υψηλές πιέσεις και σε πρωταθλητισμό, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κάνει σε πάγκο ομάδας που βρίσκεται σε διεκδίκηση πρωταθλήματος. Η Μπράγκα δεν ήταν τέτοια. Θα μου πεις, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε, αλλά στην ανάγκη που βρεθήκαμε πήραμε ένα φιλόδοξο προπονητή με καλό όνομα, με εξαιρετικό όνομα στην πιάτσα και με προοπτική. Αλλά μέχρι τώρα, ειδικά στα ντέρμπι, δεν μπορεί μία, δυο, τρεις να σου κάνει η ομάδα τέτοιες εμφανίσεις. Τώρα, ο κάθε ένας, ανάλογα με τη δική του άποψη, μοιράζει την ευθύνη σε παίκτες, σε προπονητή, ανάλογα. Άλλοι λένε φταίνε πιο πολύ οι παίκτες, γιατί δεν παίζετε παθιασμένα. Άλλοι στον προπονητή, γιατί δεν τους βάζεις εκεί που πρέπει, γιατί δεν έχουν πλάνο, γιατί δεν έχουν προοπτική. Άλλοι γιατί δεν έγιναν μεταγραφές, γιατί δεν πήρατε αυτούς που ζήτησε ο προπονητής. Ο καθένας τώρα μετά την ήττα εκφέρει την άποψή του. Θερμή παράκληση για να μην είμαστε υποχρεωμένοι να σβήνουμε μηνύματα. Δεν κάνουμε καμία λογοκρισία στον τοίχο μας, αλλά δεν γίνεται όταν ο τάδε ο πρεζέμπορας αυτό να μείνει. Θα μας κλείσουν σε 5 λεπτά και θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Γράφετε τα μηνύματα χωρίς μηνύσιμα πράγματα μέσα. Με την κριτική σας, με την άποψή σας, αλλά ο τάδε ο πρεζέμπορας δεν μπορεί να μένει στον τοίχο μας αυτό. Καταλάβετε το. Θα μας κλείσουν τη σελίδα σε 5 λεπτά. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βάλτε σας παρακαλώ τον εαυτό σας στη θέση μας. Και ούτε προσπαθούμε να καλύψουμε κανέναν, έτσι, κριτική και στον προπονητή και στους παίκτες και ό,τι θέλετε. Αλλά αποφύγετε βρυσίδια και μηνύσιμα πράγματα, θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση. 33 μήνες μετά, ήττα εντός λοιπόν, είναι πάρα πολλοί μήνες. Δεν ξεχνάμε τι έχει κάνει αυτή η ομάδα. Φυσικά, αλίμονο, δεν ρίχνω λύθη στον ΠΑΟΚ των δύο ντάμπλ, των τριών κυπέλων, του αήττου πρωταθλήματος. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα κάνω ανθρωποφαγία σε αυτά τα παιδιά. Δεν θα τους βγάλουμε άχρηστους. Σε καμία περίπτωση. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Δεν ξεχνάω αυτό που έχουν προσφέρει. Δεν ξεχνάω ότι μας βγάλαν πόσες φορές στο Λευκό Πύργο. Δεν το ξεχνώ. Όμως υπάρχει ένα αλλά. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με τις δάφνες της προηγούμενης χρονιάς ή με τις χαρές της προηγούμενης χρονιάς ή με τα καύσιμα της προηγούμενης χρονιάς να πηγαίνουμε εσαΐ και να προχωράμε και σε αυτό το πρωτάθλημα. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φυσικά όμως ξέρουμε ότι και ο αντίπαλος, ο βασικός, από χθες έχει ένα προβάδισμα. Οι δρόμοι είναι δύο πάλι, το λέω κάθε φορά, ή μας παίρνει από κάτω, μαύρες πλερέζες, μυρολόγια, να πέσουμε σε κατάθλιψη και να μην κάνουμε τίποτα και να παραδοθούμε στη μοίρα μας και να κάνουμε απανωτές ήττες σε κύπελα και play-offs, ή άλλοι να βγάλουμε αντίδραση, αυτό που είπε ο Πασχαλάκης, για μας τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα και κέρδισε τους αυτούς. Μέσα, έξω, να τη πέντε πόντι. Να τι πέντε πόντι, πώς εξαφανίζονται. Κέρδισε τους και στο Καραϊσκάκης και εδώ. Όμως δεν γίνεται έτσι όπως παίξαμε εχθές. Θα μου πει κάποιος, δεν στέκεσαι στο πέναλτι, δεν στέκεσαι στο διαιτητή. Όλα, σωστά όλα αυτά. Σωστά. Εγώ σου λέω η μπάλα πέρασε τη γραμμή, βγήκε. Και ότι είναι πέναλτι του Λιμιού. Νομίζω λάθος θα δούμε. Λάθος διάγνωση θα κάνω αν προσπαθήσω να τα ρίξω εκεί. Και να πούμε ότι χθες δεν κερδίσαμε επειδή αδικηθήκαμε από το διαιτητή. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Κοιτιόμασταν μεταξύ μας στην εξέδρα και λέγαμε ότι γιατί δεν υπάρχει, σαν να μην ήξεραν τι να κάνουν την μπάλα οι δικοί μας. Σαν να υπήρχε ένα κόλλημα, ένα μάγκωμα, ένα βραχυκύκλωμα, μία έλλειψη τακτικής πλάνου στο μυαλό για το τι, πώς πρέπει να φτάσω. Και επίσης, αγαπητέ Αμπέλ, βλέπεις ότι το πρώτο 45 λεπτό είμαστε απόντες.
Δεν πρέπει να γίνει κάτι πιο νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, να μετακίνησε τα πάντα. Αυτό που έκανες προς το τέλος, κάντο πιο νωρίς, αφού στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε κατέβει. Άλλαξε το, δεν ξέρω, δεν προπονηθείς τώρα να πω. Βάλ το Λάμπρου ή βάλ τον Εμπίσβαρο το 10 ή βάλ τον Μπέλκα αλλού ή βάλ τον Μάτος. Αυτά είναι του προπονητή, δεν μπαίνω σε τέτοια μονοπάτια. Ο Πασχαλάκης την κέρδισε πάλι τη θέση του. Είναι ένα παράδειγμα ο Πασχαλάκης. Για το πώς αυτός που μένει έξω λυσάει στη δουλειά. Τρελαίνεται. Και εξαναγκάζει μέσα αγωγικά τον προπονητή του να τον ξαναβάλει βασικό και στο πρωτάθλημα. Και χθες δεν έχουμε παράπονο από το συγκεκριμένο. Ούτε σώζεται αυτό τον κόλεκι. Απλά ας γίνει και αυτός παράδειγμα στους υπόλοιπους, αν μείνει κάποιος για κάποιο διάστημα έξω, να μην ψυχοπλακώνεται, να μην τα παρατάει, αλλά να δουλεύει. Και να βελτιώνεται και να περιμένει να αρπάξει την ευκαιρία. Αυτό έκανε ο Πασχαλάκης. Θα φύγω στο διάλειμμα λέγοντας ότι μπροστά είναι. Να τι, οι αγώνες. Κυπελό με δάφτους, που βέβαια βγάλαν γλώσσα μετά από χθες και είναι απόλυτα κατανοητό, το καταλαβαίνετε. Τσιμίκα, κοίτα, παίξε μπάλα και άσε τα πανώ, αλλά έτσι σου είπα να πεις. Και έτσι έκανες, το καταλαβαίνουμε, υπάλληλος είσαι και πρέπει να υπακούσεις. Αφιερώνουμε την νίκη, λες, αυτούς που έκαναν το πανό. Το πανό περιγράφει μια κατάσταση που την ξέρει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Λυπάμαι πολύ που απογοητευτήκατε, σας περιμένατε έκτροπα, επεισόδια, διακοπές του μάτς, δεν ξέρω τι περιμένατε. Και ας προκλήθηκε, θα ξαναπώ, αυτός ο λαός, βάναυσα. Βάναυσα. Χιλιάδες άνθρωποι να προκαλούνται με αυτόν τον τρόπο. Να κόβουν κλειδαριές, τα ελικόπτερα, τα σκυλιά, να ψάχνουν λες και είμαστε τρομοκράτες. Αυτό είναι. Από το επίσημο κράτος. Από αυτούς που ψήφισες, από αυτούς που τους χαρίζεις τους φόρους σου, που τους πληρώνεις κάθε μήνα. Να έρχονται για να σου συμπεριφέρονται έτσι. Απόντες βέβαια όταν ήταν παράλληλες οι πόρτες στην στο Καραϊσκάκης, ε? Και όταν σου λατσάρουν οι άλλοι με μάσκες και μοιράζουν ρούβλια μέσα. Απόντες φυσικά. Τι σας πειράζει, τι λένε τα πανώ. Για τον Τζίλο λένε, πού είναι οι δολοφόνοι. Για το καράβι το ακυβέρνητο λένε, με τη λευκή σκόνη θανάτου που ερχότανε... ερχόταν στη χώρα για τα παιδιά μας. Πού είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή, τι σας πειράζει. Όλα τακτοποιημένα, έτσι. Όλα κανονικά. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα πάμε σε διάλειμμα πολύ γρήγορο. Επιστρέφουμε. Οι γραμμές ήδη αναβοσβήνουν. Να πείτε εσείς αυτό που θέλετε. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι στην κριτική, όχι στην ισοπαίδωση και στον αφορισμό. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα οπωσδήποτε στον τρόπο που η ομάδα παίζει μέσα στο γήπεδο. Και αν υπήρξε αντίδραση μετά το προηγούμενο διάστημα με το Skype του Ιβάν, μετά την άθλια εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και υπήρξε αντίδραση στα μάτς κυπέλου και τέλος πάντων η ομάδα πήρε μπρος, αυτό θα πρέπει αυτό δεν θα πρέπει να ξεθυμένει μετά από 2-3 αγώνες. Έτσι θα πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι μας. Ακόμα. Θα μου πεις, δεν δυσκόλεψε. Βεβαίως δυσκόλεψε, δεν είμαστε δεροβάμονες. Ρεαλιστικά, το ξέρουμε. Πήγαινε, κέρδισε τους μέσα έξω και να δεις τι καλά που τελειώνουν όλα. Όλα. Αλλά γίνει ο ΠΑΟΚ ο περσινός. Αυτός με τις σφιγμένες γροθιές. Στα κερδισμένα τάκλινγκ. Αυτός που χτυπούσε το τραπέζι μέσα στα αποδυτήρια και έλεγε «Δεν χάνω! Δεν χάνω! Δεν χάνω!» Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε όλοι. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει, να το ξέρετε. Και στις καλές και στις άσχημες. Θέλω να πω και πάλι ότι πληρώνουμε κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Θα το κάνουμε και μέσα από τα τηλέφωνα. Περιμένουν 5 γραμμές. Έρχομαι αμέσως να πω απλά ότι
στο αμφιθέατρο Βεργίνα, στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο, ένα δίδυμο καταπληκτικό, δύο υπέροχες φωνές, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου, Ασλανίδου και Χατζηγιάννης, σε ντουέτα για πρώτη φορά μαζί. 4.91-2.91 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο στο Ρίτζεσι, όπως και στα καταστήματα public και στα ticketservices.gr. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ναι, ναι, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα φίλε μου. Σε ακούω χρόνια, σ' αγαπώ, σε κοιμώ, αλλά επειδή πρέπει να τα λέμε όλα... Βεβαίως, θα τα πούμε. Άκουσα κάτι που είπες πριν και δεν μου άρεσε. Πες μου, τι δεν σου άρεσε. Καταρχήν το όνομά σου. Το όνομά σου καταρχήν. Παναγιώτης λέμε. Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη, πες μου. Ναι. Πριν από λίγο είπες ότι βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και πήραμε αυτόν τον προπονητή, σωστά. Βεβαίως. Είπα βρεθήκαμε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάκης και πήραμε έναν, πήραμε έναν προπονητή που δεν είχε παρουσία σε μεγάλο πάγκο. Φιλόδοξο, με εξαιρετικό όνομα, με προοπτικές, αλλά δεν είχε όμως εμπειρία από υψηλές πιέσεις και από πρωταθλητισμό. Αυτό είπα. Συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι. Ναι. Αλλά έτσι όπως το θέτεις, εμπολείς την ευθύνη. Την ευθύνη κάποιου. Μέχρι εδώ καλά. Ξανά λίγο δεν άκουσα. Έτσι όπως το θέτεις. Απεμπολείς την ευθύνη από κάποιον. Από γιατί το... δεν βρεθήκαμε τυχαία χωρίς τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο εκδιώχθηκε. Καλά, σοβαρά μιλάς. Έχω πει 100 φορές ότι το θεωρώ προδοσία εγώ. Του Λουτσέσκο. Προδοσία. Ναι, από ποιον προδοσία, από τον Λουτσέσκο. Το ότι με άφησε τελευταία στιγμή πριν από την προετοιμασία. Όχι, δεν μας άφησε. Δεν μας άφησε. Εκδιώχθηκε. Γιατί δεν του πήρες παίκτες. Okay, τώρα... να αγοράσεις τους παίκτες που σου έχουν ψιθυρίσει κάποιοι δημοσιογράφοι, βλέπε εσύ τι, και πάει λέγοντας. Αν θέλουμε να τα λέμε όλα, να τα λέμε όλα. Ναι. Μου επιτρέψεις λίγο να σου πω σε αυτό που λες. Το είπαμε και εκείνες τις μέρες. Όταν όλος ο οργανισμός δεν ήθελε τον Λουτσέσκο, όλοι μας, πρώτο πληθυντικό βάζω, όταν ήρθε δεν τον ήθελε κανένας μας. Η οικογένεια μπήκε μπροστά, έβαλε τα στήθη της, τον κράτησε και ο άνθρωπος αυτός έγραψε ιστορία. Εγώ λέω λοιπόν, αν σε μια οικογένεια υπάρχουν διαξυφισμοί, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία, σηκώνεσαι και φεύγεις και μάλιστα παραμονή που ξεκινάει η προετοιμασία. Ό,τι διαφωνίες και αν υπήρχαν, ό,τι καυγάδες. Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Στην αντίληψή μας. Δεν σηκώθηκε να φύγει. Εσύ λες ότι εκδιώχθηκε. Εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ λέω ότι καλύπτεις τον Γιώργο. Εγώ λέω, τι να καλύπτω, δεν καλύπτω κανέναν φίλε, αυτή είναι η δική καλύπτεις μου άποψη. Καλύπτεις μια απόφαση της διοίκησης με την άποψη σου. Καθόλου. Καθόλου. Δεν το κάνω τόσα χρόνια, δεν έχω ανάγκη να καλύψω κανέναν αδερφέ. Αλήθεια στο λέω. Δεν έχω. Πρόσεξε. Θεωρώ ότι πρόσεξε. Εσκεμένα. Πρόσεξε τι λέω. Το είπα και τότε. Ότι ναι, βεβαίως, διαφωνίες, δεν του πήραν τους παίχτες. Αν κάθε φορά που δεν σου παίρνουν παίχτες, σηκώνεσαι και παρατάς μια ομάδα την τελευταία μέρα πριν φύγεις προετοιμασία, θα ήταν γεμάτος ο κόσμος από προπονητές που φεύγουν έτσι. Που φεύγουν έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι θεμητό. Απλά να ξέρεις τόσα χρόνια δεν κάλυψα ποτέ κανέναν, δεν έχω καμία ανάγκη, καμία εξάρτηση, καμία. Να το ξέρεις. Έτσι, μπορεί να διαφωνούμε. Βεβαίως. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν σε λέω ότι είσαι στημένος. Όχι, αλλά. Η άποψή σου εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους. Τι να κάνουμε. Η άποψη του καθενός κάποιους θα ευνοήσει. Κάποιος θα είναι αντίθετη, τι να κάνουμε αδερφέ, εντάξει. Διαμορφώνεις και αντίληψη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Σε ακούει κόσμο και σε πιστεύει και τι να κάνω δηλαδή. Να πω αυτό που θέλετε να ακούσετε ή αυτό που πιστεύω. Όχι. Τότε... τέτοιος να έχουμε και εμείς την άποψή μας. Μα γιατί είσαι διάφορο. Σου απαγόρεψα να έχεις την άποψή σου. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Όχι πασά. Βέβαια. Έχεις καθημερινό βήμα, εγώ βγαίνω πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Βεβαίως, να πάρεις και άλλες φορές και να διαφωνήσουμε. Δεν πρόκειται να πάρω άλλη φορά. Απλά είμαι ιδιαίτερα πικραμένος σήμερα και γι' αυτό το λόγο και πήρα. Τι να κάνουμε. Θέλω να πάρεις και άλλες μέρες που θα είμαστε πιο χαρούμενοι. Εντάξει. Πιο χαρούμενοι. Να είσαι καλά. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παιδιά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ούτε στήριξε κανένα, ούτε πλάτες, ούτε τίποτα, ούτε γραμμή. Όσο και αν έχεις διαφωνήσει, τώρα γυρίσαμε βέβαια πίσω στο καλοκαίρι.
Ό,τι διαφωνία και να έχει, κάθεσαι κάτω, αλλά εδώ με στήριξες με νύχια και με δόντια. Με κράτησες, μου έδωσες την ευκαιρία, μου έκανες αυξήσεις, θέλεις να με κρατήσεις και διαφωνήσαμε τι, για τον Σάχοφ δηλαδή, και για τον. Για τον Γκάνιας. Εγώ το θεωρώ προδοσία να φεύγεις τελευταία μέρα. Κάθεσαι κάτω, τα βρίσκεις όπως γίνεται σε μια οικογένεια μέσα και δεν φεύγεις. Αλλά αυτά τώρα δεν είναι της παρούσης. Και επίσης ούτε απαξιώνουμε τον τωρινό προπονητή. Είπα ότι όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση έκτακτη, ο Λουτσέσκου δεν έφυγε μετά τον τελικό του Μαΐου να πει «Κύριε, εγώ αποχωρώ, είναι αλλιώς». Βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια κατάσταση τέτοια. Ο προπονητής αυτός με εξαιρετικές συστάσεις, βεβαίως. Αλλά μη ψημένος σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και εδώ αυτό το πράγμα φαίνεται, ειδικά στα ντέρμπι. Ειδικά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ό,τι και να πούμε μετά από ένα τέτοιο μάτς, άλλοι λένε, μπορεί να είναι και λίγο. Κριτική να κάνουμε, Κωστή, πάντα κάνουμε κριτική, αλλά να μην κάνουμε μισοπαίδωση. Το έχω πει αυτό πολλές φορές. Εντάξει, είναι η άποψή μου. Εντάξει. Για να αποκαθιλώσουμε όλους. Αυτοί μας έφεραν τα δύο double. Δηλαδή τώρα να τους πούμε βγάλουμε όλους άγριστους. Εγώ έγραψα το πρωί στον τοίχο και έγραψα και όσο να το έγραψα έτσι από τη στεναχώρια μου ότι για μένα κάποιοι παίχτες έχουν τελειώσει. Και δεν έχουν τελειώσει, πώς θα λένε, παικτικά, έχουν τελειώσει ίσως ηλικιακά. Ναι. Δώσανε κοστί, ξεζουμίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι καιρός πλέον να σκεφτούμε για κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ναι. προπονητής. Μα βλέπω ειδικά αυτό το business bar, δηλαδή κάποιοι παίχτες που και χθες κάποιοι παίχτες που υστέρησαν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα ήταν καλοί. Έτσι. Μιλάω ας πούμε για τον Λιμνιό, για τον Μπέλκα, για τον Βιερίνια. Έτσι. Ο Μαουρίσιο χθες πάλι και ο Μαουρίσιο χθες δεν ήταν καλός. Αλλά αυτός ούτε ο Πέλκας. Μα όταν λέω 5-6 παίκτες μου χθες, ο Μίσης πάλεψε πάλι. Πάλι δεν γίνεται. Ο Βαρέλα πάλεψε πάλι. Δεν γίνεται. Ο Βαρέλα πίσω με ανάποδο πόδι τον βλέπαμε εκεί. Αισθητή άποψη του Κρέσπου. Τεράστια. Κάνει μπαμ πλέον. Κύριε Σιγιανούλη, ας την μπάλα να την πιάσεις. Στο Πασχαλάκι πήγαινε η μπάλα, ρε γαμώτο. Μην μπαίνεις στη μέση να πει. Και ο Γιανούλης, χθες η χειρότερη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έτσι, μην αλλά μπαίνεις στη μέση. Αλλά πρόσεξε. Η μπάλα στο Πασχαλάκι πήγαινε. Αλλιώς θα την πιάσει στο Πασχαλάκι. Θοδωρή μου, αλλιώς ακριτικάρω το Γιανούλη που έχει κάνει απίστευτα μάτς και σε αριθμό. Αλλιώς ακριτικάρω τον Μπίσεσβαρ που είναι άφαντος από το βράδυ των δύο αγώνων. Τίποτα, ρε Κωστή, τίποτα. Δηλαδή. Τίποτα, δηλαδή. Τι να πω να πούμε. Από αυτό το παίχτη περιμένεις από ένα-δύο παίχτες, αν ανέβουν λίγο θα ανέβει όλη η ομάδα. Μα ξέρετε ότι κρίνεται, δεν είναι. Κάτω, ξέρετε, όλη η ομάδα θα είναι στα πατώματα. Ξέρετε ότι δεν είναι ένα απλό μάτς. Ότι ο κόσμος με όλα αυτά που έχουν γίνει περιμένει μια απάντηση μέσα στις τέσσερις γραμμές όπως κάνατε πέρσι. Γι' αυτό μιλάω έτσι. Καταλαβαίνετε. Έτσι ακριβώς. Περιμέναμε από κάποιους εχθές να δώσουν κάτι παραπάνω. Δεν δώσανε τίποτα. Λες και δεν μπήκανε μέσα στο γήπεδο, ρε γάμο. Έτσι ακριβώς. Όλο το βράδυ μας δεν έχουμε κλείσει. Καλά, μην το δέτε. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν έχουμε κλείσει. Το συζητάμε καν. Ό,τι επανάληψη υπήρχε την είδαμε στην τηλεόραση. Συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Αντίδραση. Θα βγει μια αντίδραση. Ξέρω. Αυτό το πράγμα. Δύο χρόνια είχε να χάσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τουμπά και έχασε 33 μήνες. 33, όχι δύο χρόνια. 33 μήνες. Με μια φάση, με μια στραβοκλωσιά. Έγινε Θοδωρή. Τι να πούμε, καλημέρα μου Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, όσο πιο σύντομη, γιατί γίνεται χαμός, τόσο περισσότεροι θα μιλήσουν. Κακός και εγώ μιλάω τώρα, σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας. Ναι, καλημέρα. Ναι, έλα καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Εγώ θα τον πω το ζου μου, σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Πάντα, αυτό δεν λοιπόν, αλλάζει. Να δώσω συγχαρητήρια τον κύριο Χρυσοχοίδη για την ενέργεια που έκανε ξημερώματα στο σύνδεσμο της Θύρας 4. Πήρε το τραπεζομάτιλο και θα του δώσει στο τραπέζι μαζί με την κυβέρνηση και το Μαρινάκι να κάνουν το μεγάλο φαγοπότη για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, τα πανιά τους φταίξανε. Τα άκουσες, αυτό που σου είπα. Να κάνουν το μεγάλο φαγοπότη. Ναι. Γιατί οι επιστήμονες αυτό που θέλανε το περάσανε στον ΠΑΟΚ. Πού είναι ο Βιερίνια μου, πού είναι η ομάδα μου. Και θύρα 4 ρε παιδιά. Ξεκινήσατε ωραία. Φτάνει πια. Πάνω που η ομάδα πήγε να φορτσάρει να κάνει κάτι,
ξανά 2-3 λεπτά καθυστέρηση κόβεται όλο το ρυθμό της ομάδος. Για όνομα του Θεού. Φτάνει αυτό το πράγμα. Μην το παρατραβάτε. Και τελειώνοντας, δεν θα κάνω τον προπονητή. Εγώ δεν θέλω προπονητή να προπονητεί την ομάδα για να λέγεται προπονητής. Τέτοια αιμονή με τον Ελ Κατουρί τη στιγμή που ο Αυγούστο έκανε το καλύτερο γκολ της περασμένης αγωνιστικής, τον κρατάς έξω, κάνεις με 1-0 και δεν το βάζεις μέσα να αλλάξεις το αποτέλεσμα. Το Λάμπουρ γιατί του κρατάς από έξω, από το 60 έπρεπε να του βάλεις μέσα. Κύριε Φερέιρα, δεν είσαι εσύ μπράκα όπως είπε και ο Κωστής. Στον ΠΑΟΚ του πρωταθλητή τον ταμπλούχο έχεις έρθει. Πάρ' το απόφαση. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως σημασία έχει, Κωστή μου, ότι το Μπούλικ πέρασε και στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ακόμα και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτά είχα να πω. Περισσότερο να μην γίνουμε βαρετός. Ας πάρουμε τώρα κι άλλοι να μιλήσουν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, καλημέρα. Γεια σου. Έλα, Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Από η Μαθία, από η Μαθία. Ναι, ναι. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα να έχουμε και υγεία, ρε παιδιά. Αυτό. Λοιπόν. Πες το προηγούμενο, πώς το είπαμε, το ξεχνάω. Ο. Να προσέχει και την υγεία του. Και αυτή είναι και λίγο. Ναι, ναι, προσοχή, ναι, προσοχή. Ναι. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, είμαστε άρρωστοι παοξίδες. Κωστή, θα σου πω δύο λόγια. Ναι. Αγόρι μου, καλό, όσο και να τα μαζέψουμε, όσο και να κάνουμε, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, πονάμε. Αυτό δεν ήταν χθες ομάδα, Κωστή. Σε παρακαλώ πολύ, ούτε μπούλικ δεχτήκαμε ούτε τίποτα. Τι δουλειά έχουν οι παίκτες με τα μπούλικ. Δεν βλέπεις τι φταίει, Κωστή. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν είναι αυτός προπονητής, ρε αγόρι μου. Αυτό το έλεγα τον Οκτώβριο. Τον έδωσα το μέχρι το... Εγώ προσωπικά. Έπαιρνα σε εκπομπές και έλεγα. Μέχρι τον άλλο θα το δώσω περιθώριο. Είπε θα τα μαζέψω, θα τα κάνω. Είδες ρε Κωστή, γι' αυτό σε πήρα. Έκανα τον Άρη και εδώ κάτι καλό. Εκτός από τα δύο παιχνίδια κυπέλλου με τον Παρνακό. Σε παρακαλώ πολύ. Φταίνε οι παίκτες μας. Παικταράδες είναι όλοι. Γιατί μας κάνει έτσι ρε Κωστή. Και όσο που είπες ότι τελευταία ώρα το δέχομαι. Είναι σκύβαλο. Για μένα προπονητής μας είναι σκύβαλο. Τα ξέρεις τα σκύβαλα. Δεν είχα μάλλον πήραμε αυτό το τελευταίο. Δεν, τι να κάνουμε τώρα. Και το Μοσκό πληρώσαμε ρε Κωστή. Τέλος πάντων εγώ λέω Κωστή. Φέτος θα πω κάτι, θα και εσύ θα στεναχωρηθείς, όλοι μας στεναχωρηθούμαστε. Πάει, πέταξε το πουλάκι, χάσαμε και το πρωτάθλημα, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Θυμίζω το, θα σας ξαναπάρω. Θα βγει η ΑΕΚ δεύτερη, χάσαμε και το πρωτάθλημα, Κωστή μου. Ας τα βάλουν κάτω να κάνουν σχεδιασμό για την καινούργια χρονιά, Κωστή. Να σου πω της μεγάλης ομάδος, ο σχεδιασμός της μεγάλης ομάδος γίνεται από τώρα, Κωστή μου. Ναι. Τώρα, πριν δύο μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η Μαθία, άκουσε με, μία κουβέντα μόνο. Σε πολλά από αυτά που είπε, συμφωνώ. Δεν πρέπει όμως να μας πάρει από κάτω και να πούμε τα παρατάμε. Σίγουρα. Και αυτό. Εγώ δηλαδή, τι να με πάρει, 60 χρονών είμαι, τι να με πάρει. Ρε. Όχι, λέω και γενικά. Να με πάρει, με όχι εσένα προσωπικά. Λέω, ναι. Όλο τον οργανισμό, το να τα παρατήσουμε εγώ τώρα μετά. Εγώ γιατί ναι, είμαι ναι. Άρρωστος παοξής. Δεκτό, εγώ, έτσι, απλά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Τι να έχουμε, γιατί δεν ζεις με αυτά πράγματα, δε Κωστή. Έχουμε γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ρε αγόρι μου. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Την ομάδα την είδες χθες. Την είδα και τα είπα. Δεν μου λες, θα σου πω ένα τελευταίο. Έλα. Λοιπόν. Ποιος έπαιξε την Πέμπτη με την Αθηναλό, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, όλα μου πεις τα ίσα. Τα είπα στην αρχή. Ποιος έπαιξε, δεν σ' άκουσα τώρα. Έμοιαζε. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε την Πέμπτη και ο Ολυμπιακός ήταν φρέσκος. Μα δεν με άκουσα την αρχή, αυτό είπα μόλις μπήκα. Ποιο δουλεύουμε ρε παιδιά, ποιο δουλεύουμε. Με κάθισε σταυροπόδι στον πάγκο. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Έπα μέσα στη γραμμή ρε, πάει σύνδερα ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άντε καλή βδομάδα, καλή συνέχεια, σε παρακαλώ. Και εγώ είμαι αδειάζει. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Δεν λέμε διαφορετικά πράγματα, τα ίδια λέμε. Απλά με άλλο τρόπο. Ναι. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Έλα. Έλα Γιώργο, έλα. Σ' ακούω. Για μένα δεν φταίει προπονητής, φταίνει ήδη οι ποδοσφαιριστές μας. Εκτός από ένα Πασχαλά και ένα Ίγκασον και ένα Βαρέλα. Και να μίσεις όλοι οι υπόλοιποι ήτανε για να τους πετάς. Και μην λέμε τώρα ότι κουρασμένοι. Μα τι κουρασμένοι, αφού οι άλλοι έπαιξαν την Πέμπτη. Ναι, α, εδώ φαινόταν σαν να είμαστε εμείς. Από τη στιγμή που είσαι επαγγελματής και κάνεις προπονήσεις, δεν κουράζεσαι. Δεν ήταν κουρασμένοι οι αντίπαλοι μας.
Δηλαδή οι αγγλικές ομάδες, οι γερμανικές ομάδες που έχουν δύο παιχνίδια κάθε εβδομάδα είναι κουρασμένοι. Ναι. Απλώς η δική μας χθες δεν βλεπότανε με τίποτε. Απαράδειγμα ο Πέλκας, απαράδειγμα ο Μίσεφερ, απαράδειγμα ο Βία Ειρήνια, απαράδειγμα ο Γιαννούλης, απαράδειγμα ο Λιμιός. Θαρείς και πέζανες ο Καραγιασκάκη και ήταν φοβισμένοι. Ναι, ναι. Και όχι ήταν μεγάλη διαφορά. Όχι ότι ο Ολυμπιακός να έκανε κάτι συγκλονιστικό. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό λέω. Εμείς, ούτε ο Ολυμπιακός ήταν ναι. η σούπερ ομάδα. Με το να είμαστε τόσο κακοί εμείς, δώσαμε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό. Και ας αφήσουμε αυτά, να δώσω συγχαρητήρια τον κόσμο, ο οποίος ήταν άψογος. Συγκλονιστικός. Παρά το συμβάν, φέρθηκε πάρα πολύ καλά, χειροκρότησε την ομάδα. Ορισμένος κόσμος χειροκρότησε την ομάδα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε, και στα καλά και στα άσχημα, να χειροκροτούμε την ομάδα. Απαράδεκτη αστυνομία, μόνο τη στολή εξόδου με τα σπαθιά δεν μας φορέσουν οι αξιωματικοί, οι οποίοι ήταν μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Ρε παιδιά. Να κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός. Ακριβώς. Λες και είμαστε τρομοκράτες, δημάτιες. Δεν είμαστε μαου-μαου, όπως μας έχουν αποκαλύψει. Και όταν οι μαου-μαου ξεσηκωθήκαν από ελευθερωθούνε από τον εγγλέζικο και βέλγικο καθεστώς το οποίο είχαν την κατοχή. Και δεν ξεχνάμε εμείς αυτοί οι υπαλλοί. Οι μαου-μαου κάνουν τότε την επανάσταση να απελευθερωθούνε από τα καθεστώς. Να ξέρω οποία... τώρα, τι λες ρε Γιώργο τώρα, ποια ιστορία τώρα. Άσε, κάθεσαι να μπορείς να συνεννοηθείς. Δεν υπάρχει. Άστε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θέλω την ίδια αστυνόμευση όταν θα κατέβουμε στη Ερεβάς του Κυπέλλου. Ας το ξέχασε το. Και εκεί δεν υπάρχει. Πάει, 3 Μαρτίου, δώστε στη θύρα 4 να σκορπίσουν κάτω από τα καθίσματα κόκκινο πιπέρι σκόνη, να δούμε τα σκυλάκια τους θα κάνουν που θα ψάχνουνε. Ντροπή σας, ρε, ντροπή σας. Ελικόπτερα, πού βρισκόμαστε, ρε. Σε πόλεμο κατ' ποιοι είμαστε εμείς. Τραγικό και άκρος προσβλητικό. Τραγικό. Ούτε βουλευτές να διαμαρτυρηθούν. Όχι μόνο τους νέες δημοκρατίες. Αυτοί είναι κρισμένοι. Πού είναι οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΑΠΑ, του ΣΟΥΜΑ, του... Ένας μόνο αυτός από ο έμπορος έχει διαμαρτυρηθεί και έχει μιλήσει. Οι άλλοι κάνουν την παλαβή. Έγινε Γιώργο. Χωρίς είμαστε παιδιά. Χωρίστε μας, βάλτε μας στην Νότια Μακεδονία. Να είσαι καλά. 4-16 έχω ανάγκη. Σε ευχαριστώ, σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε, ναι, καλημέρα σας. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, μισό λεπτό Τσουκνίδα σε παρακαλώ, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα οι τέσσερις, θερμή παράκληση για να πάμε στο διάλειμμα στην ώρα μας και έχουμε και όλη τη δεύτερη ώρα εδώ. Είμαστε να σας ακούσουμε σε μέρες δύσκολες, πάντα είναι ανοιχτή η γραμμή. Να πείτε αυτό που θέλετε και να διαφωνήσουμε. Που δεν νομίζω ότι διαφωνούμε με τους περισσότερους, αλλά λέμε και να διαφωνήσουμε, είναι φυσιολογικό. Πάμε. Ναι. Έλα. Μήπως γνωρίζετε τι ήταν αυτό που έλειπε χτες από την ομάδα. Για πες. Ενέργεια, Κωστή. Ενέργεια. Η ομάδα δεν είχε ενέργεια, δεν είχε πάθος. Ενέργεια δεν είχε... Εντάξει, τώρα θα μου πεις, το καταλάβαμε ότι πολλοί παίκτες είναι μεγάλη ηλικία να μπορέσουν να τρέξουν, να πιέσουν ακόμα περισσότερο. Okay. Ενέργεια έλειπε λοιπόν, πάθος έλειπε. Εμένα μου φάνηκε και έλλειψη πλάνου, όχι μόνο ενέργειας και πάθος. Πλάνου, ναι. Αλλά όλο αυτό που λες φυσικά εννοείται, αλλά και δεν είδα και πλάνο, δεν είδα και τρόπο με τον οποίο θα φτάσω στον γκολ, ας πούμε, δημιουργικά ειδικά μπροστά. Λιγοψυχία δεν χρειάζεται. Όσοι είναι λιγοψυχοί ή να μην έρχονται στην Τούμπα. Εγώ αυτό είπα, πολλά παλαιστές. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, παιδιά, είναι δύο οι γραμμές, δύο οι δρόμοι. Δεν χάθηκε τίποτα, εννοείται, είναι πιο δύσκολα. Δεν λέει κανένας ότι είναι φυσικά, μα δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε πολύ καλά τη σημερινή χθεση. Η χθεσινή, τα ξέρουν πολύ καλά τι είναι, έτσι. Αλλά, παιδιά, θα παρατήσουμε, να τα παρατήσουμε, να φύγουμε. Γιατί, όπως βλέπουμε όλοι, έχουμε συμμάχους τους πάντες και εμείς είμαστε μας. Το κράτος εχθές των Αθηνών, έτσι εγώ θα το πω, έτσι το βλέπω, έφερε ελικόπτερο, έφερε σκυλιά, έφερε αστυνομία, έφερε ό,τι μπόρεσε να τους κάνει για να έχει, να δημιουργήσει τέτοιες εντυπώσεις ώστε ο κόσμος να πάει με νεύρα, να πάει να κάνει κάτι.
να προσπαθήσουν να μην παίξουν καν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό κάτω, όπως είπαν κάποιοι. Δηλαδή να πάνε σκυλιά και να ψάξουν και με ελικόπτερα κτλ. Έτσι, μόνο σε εμάς. Οπότε καταλάβετε ότι είμαστε μόνοι, ευθύνες, ναι, έχουν και οι παίχτες και οι προπονητές. Δυστυχώς, σε κάποιες μάχες πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις. Άμεσα. Έγινε, Μανώλο. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις, αλλά πρέπει να παρθούν. Εννοείται, Κωστή, να περάσει όλο αυτό και την νέα χρονιά θα δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά κάποιες αποφάσεις έπρεπε να παρθούν άμεσα μέσα στην ομάδα. Έγινε. Αν θέλω να με βάλεις σε κλήρωση. Να σε βάλω. Έγινε, Κωστή. Μπολ, bye bye. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, θερμή παράκληση, μην καλείτε προς το παρόν. Να πάμε στο διάλειμμα. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Ακούμε. Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω καλά τους κανονισμούς. Το όνομά σου. Μπάμπης, Μπάμπης. Μπάμπης, έλα Μπάμπη. Να μου πείτε ακριβώς λίγο για τον κανονισμό, τι ισχύει. Στη θέση του γκολ που ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε επειδή το βάλει τον γκολ ο Βαρέλα ή επειδή ήταν εξ αρχής offside το Βαρέλα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή στην ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι στο φάουλ, ναι, είναι δύο παίχτες μπροστά, ναι. Ο Βαρέλα δεν ακουμπάει τη φάση, τον γκολ. Δεν ακουμπάει την μπάλα όταν γίνει τη σέντρα. Ναι. Θεώρησε όμως ότι επηρεάζει τη φάση, γι' αυτό το ακύρωσε. Στο μετά μάλλον, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για τον μετά. Γι' αυτό ακυρώθηκε. Γι' αυτό πήγε ο διαιτητής στο VAR. Αν και στην αρχή, στο ξεκίνημα, είναι δύο παίκτες λίγο μπροστά. Offside είναι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι ο επόπτης δεν σηκώνει τη σημαία, γιατί έτσι πρέπει από τον κανονισμό. Πρέπει να δει που θα πάει η μπάλα. Ναι. Η μπάλα πάει σε παίκτη του Ολυμπιακού, γίνεται δηλαδή ναι, ναι. Από παίκτη του θεωρεί, Ολυμπιακού πάει, ναι, ναι. Θεωρεί πάει στο Σιντέρσκι, ναι, θεωρεί και μετά σε τρίτο χρόνο πάει στον Βαρέλα. Επηρεάζει, θεωρεί ότι επηρεάζει τη φάση. Προς τιμήν του ο διαιτητής. Δεν ήταν κανένας περίεργος, κάλεσε και τους αρχηγούς και τους το εξήγησε. Και προς τιμήν ναι, μας, και εκεί φαίνεται πόσο διαφορετικοί είμαστε, έτσι, που το PAOK TV έδειξε το πλάνο αυτό, έτσι, να το πούμε. Γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί στο offside ο διαιτητής δεν πηγαίνει κανονικά όταν υπάρχει offside. Δεν πηγαίνει ο διαιτητής να πάει να δει στο VAR. Σε θέση, όταν υπάρχει offside ο διαιτητής δεν πηγαίνει στο VAR. Εντάξει, εδώ τώρα του είπε... Και έπρεπε να το δει μόνος του. Κατά πόσο επηρεάζει σε πρώτο, ναι, σε δεύτερο χρόνο. Επηρεάζει, ναι, ναι. Επηρεάζει προφανώς γιατί βάλε τον γκολ. Ναι, ναι. Αν δεν έβαζε τον γκολ. Μα αν το βάζω Σφιντέρσκι, τότε θα μετρούσε. Ναι, ναι, α, μπράβο. Αυτό, και το άλλο που θέλω να κατανοήσω τελευταίο είναι γιατί δεν αναφέρεται κανείς για τον Ακπομπ, ο οποίος ο αντίστοιχος Χασάν ήρθε το Γενάρη και έβαλε παραπάνω γκολ το Γενάρη ο Χασάν από ό,τι έχει βάλει, ναι, ναι, ο Ακπομπ όλο τον χρόνο. Δεν φορμέ. Τι δεν φορμάνε, παιδιά, γίνανε χθες 15 σέντρες, ούτε στο πρώτο δοκάρι ήταν, ούτε στο δεύτερο δοκάρι ήταν, ούτε στη θέση του που έκανε, ναι, ναι, μια παλιά ο Μπίσιλβαρ στο τέταρτο του Ελκατουρί. Να σου πω, τι ισχύει, εκεί φίλε μου. Εκεί έπρεπε να ήταν ο Μπόγκρε, παιδιά, όχι ο Ελκατουρί που βγήκε αέρα. Μπάμπης είπαμε, έτσι. Ναι, να σου πω τι ισχύει για τον Ακπομπ, έτσι, με δύο κουβέντες, γιατί έχει γραμμές. Να σου πω, θες να σου πω. Όλο το χρόνο 3 γκολ. Ο Ακπομπ είναι 100% παίκτης ψυχολογίας. Δηλαδή, αν δεν τον έχεις βασικό, αν δεν του κάτσουν δυο φάσεις, τον παίρνει από κάτω. Είναι αυτό. Αυτό πρέπει. Αν δεν το αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να κάνει μεγάλη καριέρα. Όμως, οι μεγάλοι παίκτες έτσι δεν γίνεται. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Παίκτες. Απλά σου λέω ότι ισχύει. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλώς. Πάμε, δύο γραμμές. Ακόμα πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Όπως και εγώ, ξενύχτης, με φιάλτες. Εδώ είμαστε εμείς. Το λέω γιατί μου έρχονται μηνύματα. Ναι. Νομίζετε τι, ότι δεν θα έρθουμε, ή ότι δεν θα ανοίξουμε γραμμές, ή ότι θα μιλήσουμε, και ας διαφωνήσουμε. Το ίδιο πονάω κι εγώ μέσα σας. Απλά εγώ πρέπει να είμαι πίσω από το μικρόφωνο, εσείς είστε στο δέκτη σας. Μαζί είμαστε. Σε όλες τις οικογένειες, και στις καλές και στις άσχημες. Το λέω συνέχεια. Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα. Ποιος φταίει για αυτό που αισθανόμαστε, φταίμε εμείς, γιατί ξεχάσαμε να χάνουμε. 33 μήνες είχαμε να δούμε ήττα, ναι, στο πρωτάθλημα, μέσα στην Τούμπα. Το ποδόσφαιρο όπως παίχτηκε χτες ήταν ένα κανονικό ποδόσφαιρο με τα ομάδες. Α, με... μέτριο παιχνίδι, για χι. Ναι, για χι. Αλλά ήμασταν άψυχοι όμως. Και το δεν αλλάζει. Ναι. Πλάθος, το άψυχοι ήμασταν και σε άλλα παιχνίδια. Πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή τα παιδιά, αλλά ναι, προς στιγμής δεν ξυπνάνε. Και ότι χάθηκε, δεν χάθηκε τίποτα, γιατί έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια και δύο φορές παίζουμε με αυτούς. Αυτό θέλω να πω. Χωρίς να σημαίνει ότι χθες ήταν όλα καλά, τα είπαμε 100 φορές, κάναμε την αυτοκριτική, ούτε τα ρίξαμε στον διαιτητή. Έτσι, όμως τώρα σε αυτό το σημείο, έχοντας δύο μάτς κυπέλου με αυτούς
και έχοντας μπροστά τα playoffs, να ρίξουμε την πανοπλία μας, να πετάξουμε τα όπλα μας και να πούμε ότι θα κάτσουμε να μυρολογήσουμε, είναι λάθος για μένα. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, εύχομαι, θέλει αντίδραση. Εύχομαι ότι αυτό ήταν ένα γερό ξύπνημα. Να πω. Θα δείξει. Και για την πολιτική της Ελλάδας δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί ζω πολύ μακριά. Την πολιτική της Ελλάδας δεν την γνωρίζω. Αλλά ξέρεις, με πονάει όταν βγαίνει κόσμος στον αέρα και λέει είμαστε Νότια Μακεδονία. Όχι, εμείς είμαστε τραγικό. Η Μακεδονία. Ναι. Εμείς είμαστε η Μακεδονία. Τραγικό. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρει. Και δεν θέλω να γίνω άλλο κράτος, θέλω να αλλάξω αυτό το κράτος. Τα πες τέλεια. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Καλησπέρα. Έλα, Αντρέα. Νέα Υόρκη. Έλα, αλλά σε κατάλαβα. Έλα, Αντρέα μου. Τι του πάρε τώρα αυτή που δαχτεύει. Πω, χαίρομαι που ο Μάκης είναι την τούμπα αυτή. Ο Μάκης μετά από 8 χρόνια. Τι του πάρε. Συγκλονιστική. Αλλά δεν είπα το σύστημα. Που, ναι, να πω ένα τούπα Βιετνάμ. Αυτή είναι η τούπα του Βιετνάμ. Όχι πριν 45 χρόνια. Αυτή ήταν η τούπα του Βιετνάμ. Ναι. Εντάξει, τούμπα, Καμπότζη. Τούπα Καμπότζη Βιετνάμ, ναι. Καμπότζη Βιετνάμ. Αυτή ήταν η Βιετνάμ. Αυτό ήταν η Βιετνάμ. Και χαίρομαι που ήταν ο Μάκης. Γιατί όπως πριν 45 χρόνια δεν ήταν έτσι. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όπως λες για την αστυνομία, κύριε Κατσαρέ, δίκιο έχει. Εδώ γίνονται χειρότερα στην Αμερική. Χειρότερα. Ναι. Ακούς. Είναι προσβλητική αυτή η στάση απέναντι στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο της. Ναι. Μας κάνουν γυμνά. Ο τρόπος αυτός είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Είναι ο τρόπος. Το 94 που έπεσε ΠΑΟΚ Ελλάδα-Αργεντίνα. 70 αστυνομικοί με τα άλογα μπήκαν μέσα, να μην μπει ο κόσμος μέσα. Εδώ να δεις τι γίνεται. Έτσι το καταστρέψανε, να μην μπαίνει ο κόσμος μέσα. Πρέπει να γίνονται και αυτά. Πρέπει να αρχίσει να συζητήσετε. Εγώ τα έχω ζήσει στην Αμερική αυτά. 37 χρόνια είναι. Η αστυνομία πολύ, πολύ εδώ πέρα είναι. Με κατάλαβες. Να είναι έτσι αυτό, παντού όμως. Να είναι και στον Πειραιά έτσι όμως, Ανδρέα μου. Αυτό λέμε. Ότι εδώ μας δείχνουν, μας θεωρούν πολύ γάμα κατηγορία. Ναι, κατάλαβα αυτό που λες. Θέλω ότι γίνεται εδώ. Κατάλαβα. Χειρότερα γίνονται εδώ. Έγινε, Ανδρέα μου. Κουνούπι εδώ πέρα. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Γεια σου, Παοκάρα μου. Μια μάχη χάσαμε. Φυσικά. Δεν χάσαμε τον πόλεμο. Έγινε, σε χαιρετώ. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε διάλειμμα. Θα πω και κάτι. Πάλι. Ναι, στην κριτική, όχι στην ισοπαίδωση. Και όχι στην κατάθλιψη. Δηλαδή, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Φυσικά, έτσι το είπα. Δεν πάμε πουθενά. Όμως. Είναι λάθος και να παρατήσουμε τα πράγματα και να πούμε τέλος, τελειώσαμε, δεν μπορούμε, άχρηστοι, δεν, του χρόνου. Και... Είναι λάθος για μένα προσωπικά, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει να τα παρατώ. Και επειδή πάω και είμαστε, πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Και στο κύπελο με αυτούς τα δύο μάτς και στα παιχνίδια που είναι στα playoffs. Αλλιώς, η χθεσινή ήττα θα είναι καταστροφική αν πούμε ότι τα παρατάμε. Αν εγκαταλείψουμε. Αν φυγομαχήσουμε, αν πέσουμε σε κατάθλιψη, αν πάβουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, με τις αδυναμίες μας, ναι, με τα λάθη μας, ναι, με τις παθογένειές μας, ότι όλα έχετε δίκιο, σε όλα συμφωνώ. Διαφωνώ στο τα παρατάμε από χθες, τα αφήνουμε. Αυτό θέλουν κιόλας, να τα παρατήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Μισό δευτερόλεπτο να πω τους χορηγούς και μετά έρχομαι στις 5 γραμμές που αναβοσβήνουν. Δεν ξεχνάτε φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι στα Λευθέρια. 705-750 τηλιβεριά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Τα εκλεκτότερα κρεατικά μπορείτε να φάτε στην πόλη. Φυσικά καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206, 411-636 τώρα που το κρύο έχει, να πούμε, πάρει τον έλεγχο. Εκεί, με ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Στην Όλγας 206, αυτός είναι ο καυσοξυλάρχης. Και βέβαια, καλωσορίζουμε και πάλι όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τον Χαλβά Λουκά. Αυτή είναι η συνταγή από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, φερμένη από τους παππούδες και τα παιδιά, τα εγγόνια συνεχίζουν την παράδοση. 76-43-62, αυτό είναι το τηλέφωνο, 2310, 76-43-62. 14 καταπληκτικές γεύσεις
με εξαγωγές σε Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Πολωνία, Αυστραλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Αυτή είναι η μαγική γεύση που έφεραν οι παππούδες από την πόλη Χαλβάς Λουκάς. Μπείτε και στο www.lukas.gr για να δείτε σε εκλεκτά και σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη και όχι όπου να είναι, όχι όπου να είναι, Χαλβάς Λουκάς με την παράδοση, με την τέχνη από την πόλη Φερμένη. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Θυμίζω ότι κληρώνουμε και κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης, εκλεκτά, πεντανόστιμα κρέατα, μια σακούλα κρέατα για σας. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε. Καλημέρα. Έλα, Αγωστή, καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Τι λέει. Έλα, φίλε. Εδώ. Στεναχωρεμένος όπως είπες και εσύ για την εμφάνιση, φίλε, δηλαδή κάνουμε τόσα χιλιόμετρα και βλέπεις από κάποιους παίκτες κάποια απάθεια. Αυτό με ενευριάζει πιο πολύ. Ναι, το business bar να τον επιμείνει τόσο πολύ, τον εξέτει και εξέτει και την ομάδα. Ο Πάγκος είναι ωραίο φάρμακο, ας τον αφήσει λίγο να ξεκουραστεί, να καθαρίσει το μυαλό του. Δες τον Πασχαλάκη. Τον Πασχαλάκη. Ναι. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Πάγκος. Έτσι. Κωστή, εγώ από τον προπονητή. Έχει ελαφρυντικά, έχει επιβαρυντικά. Θέλω τις αλλαγές πιο γρήγορα. Δηλαδή, σ' άρεσε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και την ξεκίνησε όπως θες το δεύτερο. Άλλαξε το. Δηλαδή, βγάλε το Μαρούσιο, βάλε τον Αγούστο μέσα που έκανε μια κουλάρα στην Άρισα. Ένα πολύ καλό φεγγάρι. Είναι γρήγορος, έχει μαρκαρίσματα, είναι νέος. Απογοήτευση και ο Μαρούσιο. Απογοήτευση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να προπονηθεί. Να είναι τσακμακόπετρο στον Πάγκο, φίλε. Να κάνει κάποιες ιστορικές αλλαγές. Δηλαδή, βλέπεις ο Λιμνιός αριστερά έχει μπλοκάρει. Άλλαξε τους πλευρά. Κάτι κάνει. Ανακάτωσε λίγο την τράπουλα. Σωστό. Πιο γρήγορα. Έτσι δεν είναι. Γρήγορα. Πάρε στροφές. Στροφές. Τώρα έκατσε κάτω στον Πάγκο να πούμε και περιμένεις. Τι περιμένεις την επιφύτηση. Και όταν είναι δυο-τρεις κακοί, γίνονται όλοι κακοί. Καλό όταν είναι καλοί παραστρέφουν τους υπόλοιπους. Εχθές δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, δεν έβγαλε πάθος η ομάδα, δεν έβγαλε ενέργεια. Οι άλλοι ήταν. Κλαταρισμένοι, ας πούμε, μέχρι την Πέμπτη παίζανε μέχρι τις 11 η ώρα, 10.30 και οι δικοί μας μπήκανε μέσα. Αυτοί σε δώσανε γήπεδο, δεν ξέρεις πώς να πεις αφού τις παίζουν στο μισό γήπεδο. Βάλε μέσα το λάβρο πιο νωρίς. Έχει το ένας μήναν, μπήκε μέσα, κέρδισε ένα φάουλ πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κάτι έκανε, ανακάτεψε λίγο την τράπουλα. Εγώ τους πιστεύω αυτοί το γυρίσαμε τον Παναθηναϊκό, ας το γυρίσουν και στο πρωτάθλημα. Χρόνος υπάρχει, παιχνίδια υπάρχουν γιατί τώρα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αλλά όχι να το πιστεύω μόνο εμείς ο κόσμος. Όχι έτσι. Έτσι δεν. Εμείς στην Κυρκίδα είμαστε παρόν, αυτοί μέσα δεν δηλώσαν παρόν όμως, φίλε. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Πικράναν τον κόσμο, φίλε. 30.000 με έχοντας προκληθεί βάναυσα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Άψογος ο κόσμος, συγκλονιστικός. Ο στρατηγός εκεί, όλη η ομάδα περίμενε. Όλος ο κόσμος περίμενε από την ομάδα. Και η ομάδα δεν. Η ομάδα και ο προπονητής. Κάτι ακόμα, Κώστα, επειδή δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αν το δικό του το γκολ που το βάζαμε εμείς και το offside ήταν ακριβώς ανάποδα για αυτούς, αυτοί ακόμα θα γαργίζανε. Και το πέναλτι είναι πεναλτάρα γιατί με το χέρι τον πετάει κάτω. 100%. Ούτε μπάλα βρίσκει ούτε τίποτα. Ποτέ δεν βρίσκει μπάλα ο αντίπαλος. Ποτέ. Έτσι, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δηλαδή, εγώ θα σταθώ και στην διαιτησία, θα σταθώ και στον προπονητή και στην απόδοση των παιχτών και παντού. Σε όλα. Σε όλα. Εγώ θέλω το δίκαιο και το σωστό. Ήτανε πεναλτάρα και έπρεπε να το δώσει. Ακριβώς. Τελείωσε. Δώστο μου και το κεφάλι ψηλά, έχουν δυνατά και δύσκολα παιχνίδια. Όπως βγαίνουμε στις χαρές, έτσι βγαίνουμε και στις δύσκολες μέρες, μην δεν κρυβόμαστε. Εννοείται, ρε παιδί. Εννοείται. Βγαίνουμε γιατί αισθανόμαστε ότι πρέπει να φωνάξουμε γιατί την ομάδα που αγαπάμε και κάνουμε τόσα χιλιόμετρα. Φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω απάθεια από κάποιους παίκτες. Και δεν θέλω να τη βλέπει και ο προπονητής. Όποιος δεν μπορεί, στον πάγκο, φίλε, τελείωσε. Όποιος δεν μπορεί, όχι μόνο πάγκο. Τελείωσε. Και εκτός 18άδας, άστον. Όχι μπαλά, αφού με ούτε με μπαλαδές δεν αναστέλνετε φέτος, φίλε. Τίποτα. Τι το απλά κάνουμε. Έγινε 23, πάρει και 283, φίλε. Σε έβαλα ήδη. Έγινε, γεια. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Να ξαναπώ για τους καινούριους, γιατί έχουμε καινούριους. Και καινούριους που ρωτάνε μέσα από το Facebook, το τηλέφωνο είπαμε 2310-287-888. Έλατε. Έλα, φιλάρετε, σε ακούω. Λοιπόν, καταρχάς να πω αυτό που δεν είπε ο Παύλος και είναι η κατάλληλη εβδομάδα. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Περισσότερο από ποτέ. Ακριβώς. Τώρα. Καταρχάς δεν έχει σημασία ποιος φταίει, γιατί εκεί πέρα είναι εντελώς λάθος κατά τη γνώμη μου, αλλά τι φταίει.
Δηλαδή το σημαντικό είναι μέσα από τα λάθη μας να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Να μην ψάχνουμε να βρούμε το θύμα που θα πρέπει να πιάσουμε από το λαιμό, αλλά να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Να βρούμε τη λύση από εδώ και πέρα θα γίνει. Ακριβώς. Mm. Τι φταίει λοιπόν? Κατά τη γνώμη μου αυτό που φταίει είναι ότι αυτό που έκανε σαν ρόλους μέσα, γιατί όπως είπες δεν είχαν ρόλους, δεν λειτουργεί. Χρειάζεται να τα αλλάξει. Και χρειάζεται να τα αλλάξει άμεσα, από χθες κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος που βλέπει ότι ένας παίκτης περπατάει, δεν μπορεί να παίξει, να μην τον αλλάζει ποτέ. Τον εκθέτεις πλέον. Τον κρατάει 90 λεπτά. Τον εκθέτεις πλέον, δεν γίνεται. Άστο να πάρει ανάσα. Κάνει ζημιά και στην υπόλοιπη ομάδα. Φιλάρετε. Απογοητεύονται οι παίκτες και χάνουν τη δυνατότητα να παίξουν. Φιλάρετε μου, χρησιμοποίησα... Όταν 15 μπάλες πηγαίνουν σε λάθος πόδια, μετά ο άλλος απογοητεύεται κιόλας. Λοιπόν, θα χρειαστεί αυτόν να τον προστατεύσεις, όπως λες, να τον αφήσεις έξω. Και υπάρχουν κι άλλα, αλλά μπορούμε να τα πούμε άλλες φορές. Εμένα με ενδιαφέρει ότι επειδή κάποιοι δουλεύουν με το αν αυτά όλα που γίνανε, θα το πω φυσικά, γινόντουσαν στην άλλη ομάδα, τι θα γινόταν τότε? Θα βαρούσαν λοιπόν, από χθες και... τα τέλεια ο Λιμπερίς και ολονυχτής. Αυτό ακριβώς λοιπόν, περιμένω αυτοί που δουλεύουν με το αν να το πούνε αυτό. Ότι αν αυτές οι τρεις φάσεις ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού, τι θα γινόταν σήμερα? Πόλεμος μεδιακός, επικοινωνιακός. Αν και καλά, επίτρεψε μου... για τον Άλωνα που ουσιαστικά δεν έχει και νόημα σήμερα. Θα τα πούμε άλλη ώρα πιο χαλαρά. Επίτρεψε μου, γεια σου φιλάρετε, να πω το εξής. Ότι τα διαιτητικά λάθη που έγιναν, δηλαδή η φάση στον γκολ που περνάει μπάλα τη γραμμή, κατ' εμέ. Το πέναλτι που δεν δίνεται. Δεν πάει ποτέ, δεν βρίσκει ποτέ μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και βγάζει το λιμιό, τον σμπρώχνει, ξεκάθαρα δηλαδή για μένα. Έτσι, δεν στέκομαι στη φάση του offside, ok, είναι offside. Ο ΠΑΟΚ προς τιμήν του, τι κάναμε, δείξαμε το replay που έπρεπε. Όχι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, και αυτό δείχνει πόσο διαφορετικοί είμαστε. Θα είναι όμως λάθος να φορτώσουμε τη χθεσινή ήττα στον διαιτητή και να μην κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να αποκλείσουμε αυτή την ομάδα στο κύπελο, να την κερδίσουμε μέσα έξω στα play-offs και να πάμε να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να γίνει τώρα αυτοκριτική, πρέπει να κάνουμε μόνοι μας τα κουμάντα, να δούμε τι φταίει εμείς όμως, να το αλλάξουμε, να μπουν αυτοί που πρέπει, να παίξουν έτσι πως πρέπει, να βγάλει αντίδραση η ομάδα. Και το κυριότερο, να μην μας πάρει από κάτω και πούμε ότι τα παρατάμε και τελειώσαν και όλα. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Άρα αντίδραση. Αντίδραση. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Κωστή, παρόλο που δεν θέλω να εκμυδενήσω, το όνομα σου. Θοδωρής. Έλα Θοδωρή, έλα, σ' ακούω. Δεν θέλω να εκμυδενήσω, αλλά και πιο πριν θα το έλεγα, θα το πω και σήμερα. Ο προπονητής μας δεν είναι ούτε προπονητής προπονήσεων, ούτε προπονητής αγωνών. Δυστυχώς. Προπονήσεων φαίνεται ότι δεν είναι, γιατί η ομάδα εκτός από το ότι της λείπει πάθος, και αυτό που λέτε ενέργεια, δεν είναι ενέργεια, είναι φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση, έκρηξη και φρεσκάδα κτλ. Ο μόνος που παίζει δυνατά είναι ένας Πέλκας και αυτός αντέχει με το ζόρι 60 λεπτά. Ναι. Με το ζόρι 60 λεπτά. Ναι, ναι. Το λέμε, αυτό που λες πολύ σωστό, επίτρεψε μου λίγο, μισό δευτερόλεπτο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το εκφράσεις. Αυτό που λέμε έκρηξη, φρεσκάδα, ξέρω εγώ, φυσική κατάσταση, ένταση, άλλος το λέει ένταση. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, λαϊκά. Τα τρεξίματα, παιδιά. Έτσι, δηλαδή, να βλέπεις ότι οι παίκτες έχουν από το 1 μέχρι το 90, ενώ είναι ξεκούραστοι, η ομάδα ξεκούραστη ούσα, διότι δεν έπαιξε την Πέμπτη. Αν λέγαμε χθες, δεν βλέπαμε χρώματα και λέγαμε ποια από τις δύο ομάδες πιστεύετε. Φαντάζομαι να περνούσαμε Ευρώπη, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, μακάρι να περνούσαμε Ευρώπη και να είχαμε αυτό το ζήτημα. Αλλά χθες, αν έβλεπες δύο ομάδες, έλεγες ότι αυτή με τα ασπρόμαυρα έπαιξε και είναι κουρασμένη. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, να σου εκφράσω δύο-τρεις απορίες γρήγορες. Βεβαίως. Πρώτη, άμα είναι ρητορικά τα ερωτήματα ή θες απάντηση? Όχι. Έχει. Άμα θέλεις μπορείς να δώσεις. Ο στόχος, άμα είσαι και βλέπεις τον πίσω βαρναπέδι, λες πραγματικά αυτός ο Φερέιρα τι ψυχολογικά έχει μαζί μου. Ναι. Πρώτο. Να σου απαντήσω.
Να σου απαντήσω. Να τα πω όλα και θα τα ρίχνω στο τέλος. Μετά, ωραία. Δεύτερον, βλέπω ρε παιδί μου, εντεκάδα. Στην αρχή, επειδή είμαι στην ομάδα του Viber, βάζει Μάτος, ανακοινώνει και μετά αλλάζει την εντεκάδα, βάζει Βιερίνη. Όχι, δεν ισχύει το Μάτος, είναι λάθος αυτός που το έγραψε. Δεν ισχύει. Βιερίνη ήταν. Απ' την αρχή Βιερίνη ήταν. Δεν άλλαξε κάτι. Και από, ναι, και συμφωνώ, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είπα, γιατί λείπουν ο ένας εκ των δύο. Γιατί τέτοιοι παίχτες. Τέχτες ηγέτες δεν λείπουν σε αυτό. Να σου πω εγώ μέσα σε ένα ακόμα... δευτερόλεπτο, σε ένα δευτερόλεπτο, σε αυτό που λες. Σε ένα δεύτερο. Θα βάζα έτσι σκασμένος που είναι ο Γιαννούλης, γιατί για τη χθεσινή του εμφάνιση ο Γιαννούλης έχει μερική ευθύνη. Γιατί το παιδί είναι σκασμένο, έτσι. Θα βάζα το Βιερίνη αριστερά και το Μάτος δεξιά. Λέω εγώ. Εγώ σαν Κωστής όμως, δεν είμαι προπονητής. Τι θα έκανα εγώ. Εγώ για να είμαι δίκαιος, επειδή δεν ξέρω σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεται ο Γιάννης και αν αντέχει. Δεν το βλέπεις, αδερφέ. Το πιο λογικό για μένα ήταν σίγουρα να πέφτουν και οι δύο. Δεν ξέρω πώς θα τους χώραγα. Πιθανώς θα βάζα τον Βιερίνια μπροστά και τον Μάτος πίσω. Ακόμα όμως και μέσα στο παιχνίδι δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν έβαλε μετά τον Μάτος. Ναι. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Ναι, ναι. Εντάξει. Όπως δεν καταλαβαίνω γιατί έχει φάει κόλλημα να ξεκινάει μια ζωή τον Σβιντέρσκι με δύο ογκώδεις center back. Που έχει πίσω ο Ολυμπιακός, που τον είχαν τσουβαλάκι τον Καϊμένα του Σβιντέρσκι. Ναι. Τσουβαλάκι. Εντάξει. Και δυστυχώς. Οι απορίες σου όλες εύλογες, θέλω να σου πω. Και τις έχω και εγώ. Μαζί σου. Ναι. Πέσαμε να σηκωθούμε. Το θέμα είναι να σηκωθούμε, αλλά θεωρείς ότι μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει φέτος, τις ήττες, τις δύο, τρεις, τέσσερις, όσες έχουμε πάθει, ναι. Βλέπεις να άλλαξε κάτι, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Εγώ φοβάμαι δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρόσεξε. Μόνο να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ναι, δεν διαφορώ. Άλλο το φοβάμαι ότι δεν μπορώ, άλλο να το πάρω απόφαση και να πω ότι δεν μπορώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Δεν διαφορώ. Ίδιο με εσάς σκέφτομαι κι εγώ, να ξέρετε. Τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε. Απλά αρνούμε να πω ότι χθες τέλος. Τα φόπλακα. Όχι, θα είναι λάθος, ρε παιδιά. Δηλαδή, ας τα παρατήσουμε. Δεν μπορείς να το πεις. Ακριβώς, αλλιώς. Ένα τελευταίο. Λέμε τα καλά του ΠΑΟΚ TV, θα πούμε και το στραβό του ΠΑΟΚ TV. Να πεις. Εντάξει. Μια ρημάδα κάμερα να με δείξει άμα βγει και η μπάλα ή όχι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Φάουλ. Φάουλ. Ναι. Εντάξει. Φάουλ. Δεν νομίζω, εντάξει. Να σου πω κάτι, και η Νόβα να ήταν φίλε εκεί, δεν μπορεί δεν να έχει. Δεν νοιάζει για την Νόβα. Ναι, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε λέω, δεν μπορεί εκεί να έχει γραμμή. Okay. Βγαίνει ο Αρωνιάδες και λέει παιδιά, η κάλυψη θα είναι σε επίπεδο Champions League. Φίλε, κάνεις λάθος. Έχεις μπερδέψει το Champions League μάλλον. Εντάξει. Έχεις μπερδευτεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα τα λέμε. Και γι' αυτό και δεν μπορώ να πω ποτέ βγήκε η μπάλα, δεν βγήκε η μπάλα. Αυτό που είπε και ο Κάκος. Φίλε, εφόσον δεν τη βλέπω τη ρημάδα, εγώ πάω με τον διαιτητή. Ένα replay, όχι αυτό από κοντά, αυτό που είναι το από ψηλά το replay. Εντάξει, συμπεράσματα βγάζεις, Κωστή. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρο. Εμένα ξεστείτε, εγώ ξέρεις που βασίζομαι, φίλε. Η άμεση αντίδραση του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης είναι αυτόπτης μάρτυρας. Είναι εκεί μπροστά, έχει δει ότι έχει βγει μπάλα και γι' αυτό αμέσως αντιδράει. Κατάλαβες. Αλλά... Δεν θα συμφωνήσω γιατί ξέρεις ότι κλασικό το center back είναι να σηκώνει το χέρι για το offside. Αυτή είναι η λογική αντίδρασή του. Όχι, δεν μιλάω για το center back, μιλάω για τον Πασχαλάκη. Γενικά λέω. Που το βλέπει. Είναι λογική αντίδραση και ο Πασχαλάκης θα θεωρεί ότι η μπάλα είναι έξω. Λοιπόν, να πάρουν. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για το στόχο που είπες. Έτσι. Είναι απορία όλων μας. Πόσο χειρότερος ή πόσο κακός μπορεί να είναι. Μήπως πρέπει να δοθούν ευκαιρίες. Και εκεί. Μήπως και αυτός θέλει να βγάλει μια αντίδραση. Είναι τόσο κακός ας πούμε. Είναι η απορία ρε παιδί μου. Ο προπονητής αποφασίζει okay, αλλά δεν πρέπει εμείς να έχουμε την απορία αυτή. Ένας παίχτης με τις δικές του δυνατότητες τόσο χάλια είναι ο στόχος ας πούμε. Δεν έχει ένα σουτ, μια έκρηξη, κάτι. Ναι, καλημέρα σας. Έλα. Καλώς το παιδί. Έλα, καλημέρα, φιλαράκι. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, Καράγιαν. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη, επίτρεψε μου γιατί ήρθε μήνυμα να το ξαναπώ από τον Παντελή. Κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης σήμερα. Ναι, και από το σταθερό και από το κινητό. Όταν είναι για τσιτσί, όταν είναι είδος ανάγκης, βάζουμε και το σταθερό μέσα. Το λέω για σένα που στείλες μήνυμα στο Facebook. Ωραία. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι μισό λεπτό να φύγει ο πελάτης. Άντε, γεια σας. Να είστε καλά. Έλα Κωστά, λοιπόν, σε ακούω. Λοιπόν, συνήθως σε πολλά συμφωνούμε. Αλλά διαφωνούμε όμως κιόλας. Σε ποια διαφωνούμε. Να μου πεις. Λοιπόν, διαφωνώ ότι ήταν καλή η κερκίδα. Μέτρια κερκίδα όπως και η ομάδα. Εντάξει, εκτός από την αρχή λιγάκι φωνάξαμε. Κάναμε μετά σε όλη τη διάρκεια του μάτς,
λίγο φώναζε, οι τέσσερα αυτό ήτανε. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο ήτανε βούβα. Ναι. Εγώ αυτό είδα. Τώρα αν είναι κάποιος άλλος μέσα στο γήπεδο είδε κάτι άλλο, ας μου πει. Άρα ότι η Κερκίδα ήταν καλή, είναι κουραφέξαλα. Ναι. Κωνσταντίνε, δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα. Αναφέρθηκα στο ότι παρά τις βάναυσες προκλήσεις, ο κόσμος... Ναι, κύριε, λέει, δεν κάναμε έκτροπα αυτό. Ναι, αυτό ότι ο κόσμος... Αυτό δεν την ομάδα μας, okay. Ότι ήταν τούμπα. Απλό ότι ο κόσμος δεν έπεσε στην παγίδα, παρότι προκλήθηκε την ίδια μέρα και πριν τον αγώνα ναι, βλέπει ναι. Να κόβουν τις αλυσίδες. Φωνάζουμε όμως όλοι συνθήματα αυτά, να υπάρχει μια σπαλμός, ένα καζάνι που λέμε μέσα στην τούμπα, δεν υπήρχε. Ναι. Δεν ήταν αυτό, εγώ δεν το είδα. Τώρα αν το είδαν κάποιοι άλλοι, δικαίωμά τους, ας το βλέπουν. Μετά, λοιπόν, ναι η ομάδα μας είναι μέτρια. Ναι η ομάδα μας δεν παίζει έτσι πως θέλουμε. Αλλά εγώ σε όλο το πρωτάθλημα θυμάμαι ένα μάτς μόνο να θεωρήσω ότι μου κατώτρωσε από τον αντίπαλο. Μόνο με τον Άρη. Ναι. Δεν βλέπω κανένα άλλο μάτς να μου χειρότερος από τον αντίπαλο. Πες μου εσύ άμα βλέπεις ένα άλλο. Ήμουν και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Γιατί δεν έκανε ευκαιρίες. Ναι, αλλά δεν. Όχι, ήμουν χειρότερος. Ήμουν χειρότερος. Άντε δύο, θες δύο. Ναι, δύο. Εντάξει, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω το νόημά σου και δεν διαφωνώ. Πόσα μάτς έπρεπε να χάσει ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Ολυμπιακός φέτος. Πολλά. Αλλά να έρθει με μείον πέντε, αδερφέ. Με μείον πέντε να έχει. Αν ερχόταν με μείον πέντε ήταν το ίδιο μάτς. Όχι, το είπα στην αρχή Κώστα. Α, μπράβο. Δεν έπαιξα καλά. Δεν δικαιούμουν απέναλτι. Φυσικά. Δώσε μου αυτό που δικαιούμαι. Δεν φίλε, άμα δεν ήμουν καλός, πέναλτι δεν δικαιούμουν. Βεβαίως. Ρε μην τρώτε τον πρόλογο ρε τι και καλά. Μπορεί μια ομάδα, αυτό που έκανε πέρσι η δικιά μας που δεν έχει γίνει ποτέ σε, ξανά στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να το πάρει αίτητη με γίνεται. Το μαχαίρι στα δόντια που λες, να το κάνει και δεύτερη χρονιά. Πολύ δύσκολα. Ποιος το πιστεύει αυτό ρε. Ποιος το πιστεύει ρε. Πάρα μην πολύ δύσκολα. Μην τρώτε πρόλογο ρε. Και να σου πω ένα άλλο που λες δεν τρέχει η ομάδα και δεν κάνει. Εντάξει. Από όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι τώρα. Ποιοι παίκτες έχουν διακριθεί ρε φίλε. Ποιοι τρέχουν και παθιάζονται πιο πολύ από τους άλλους. Πες μου λίγο τα ονόματα. Πες. Ο Ίγκασον. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ο Πέρκας. Ο Γιαννούλης. Ο Λιμιός. Παίζαν πέρσι βασική αυτή ρε παιδιά. Πρόπερσι παίζαν βασική. Τρώτε τον πρόλογο να πούμε. Τρώτε τον πρόλογο της Βρωμαθήνας κάτω. Καταλάβατε τι τρώτε να πούμε. Και αφήστε βρε, θα τη βρει και ο προπονητής στην άκρη. Κάνει τα λάθη, το ξέρουμε. Μη θέλετε να σκασμένοι οι παίκτες. Αυτό φαίνεται. Και ψυχολογικά είναι. Δεν είναι το στοματικό τόσο. Έχουν παίξει με τα χέρια, με τα μαχαίρια που έστω δόντια πέρσι και το θεό και τον ίδιο. Δύο χρονιές στα κόκκινα. Δύο χρονιές στα κόκκινα. Δεν καταλαβαίνεις αυτό το ορδέλομπου που λέγεται Ελλάδα. Άμα δεν κάνεις 50 στα 50 δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Δεν το καταλάβατε από πέρσι. Πάρε τον παπά τότε. Α τους βγάλουμε όλους άχρηστος, πετάξουμε όλους έξω γιατί δεν κάνουνε. Κανείς δεν κάνει ρε. Άντε γιατί την έχουμε τρελαθεί τελείως με τον κάθε να λέω ότι η σαχλαμάρα του έρχεται εκεί να πούμε. Μας έχουν τρελάνει και δεν τρέχει και δεν κάνει. Α, πάλι παίξτε εσείς ρε. Πάλι παίξτε με διαιτησία την ανάποδη, με τον έναν έτσι. Όχι θα σας αφαιρώ σε βαθμούς, όχι σε κόβω, δεν σε κόβω το άλλο. Με το Κολοκράτος θα έχουμε βάλει, με την Αμερική την ίδια, με όλους θα έχουμε βάλει και μιλάτε. Θέλετε η ομάδα να κάνει παπάδες σε κάθε μάτς. Τι είστε να πούμε. Μπαρτσελόνα τον δεν απέρανε, δεν κέρδιζε να πούμε. Άντε σοβαρευτείτε λίγο. Άντε γιατί μας την έχετε δώσει όλα μου, ντεμπέκ παοξίδες, δεν πατάλε στο γήπεδο να πούμε και φωνάζει και τρέχει και δεν κάνει. Άντε να πούμε σαβούρες όλοι. Άντε γεια. Γεια σου Κώστα. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σου, Λίβας Μουσάκια. Καλώς στο Θουβού. Καλώς στο Θουβού. Κάθε ένας εκφράζει την άποψή του. Πολλά. Ναι, ναι. Πολλά. Συμφωνώ με τον Κωστή σε πολλά. Λοιπόν, εγώ βγήκα και πριν το μάτι την Πέμπτη την Παρασκευή και είπα ότι και να χάσω πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Το θυμάμαι. Αυτή η ανθρωποφαγία πρέπει να σταματάει. Το θυμάμαι. Λοιπόν, ο Γιαννούλης που λένε, ο Γιαννούλης σταμάτησε να παίζει όλη την πλευρά και ανεβαίνει και ο δεξιμπακ πλέον. Ναι. Γι' αυτό δεν φαίνεται τόσο. Οι παίχτες είναι, όπως είπε ο Κωστής, πνευματικά κουρασμένοι, μπουκωμένοι. Έχουν σκάσει, δεν έχουν την ίδια, το ίδιο πάθος και την ίδια είχα διάθεση. Είχα πει, δεν ξέρω, μήπως έχουν αδειάσει κάποιοι, είχα πει συγκεκριμένα, μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έχουν αδειάσει πέρα από ένα Μίσιτς και ένα Γιαννούλη. Μα ο Μίσιτς και ο Γιαννούλης δεν έχουν τραβήξει το λούκι των προηγούμενων ετών, έτσι γι' αυτό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό τους βλέπεις και παθιάζονται και τρέχουν έτσι. Λοιπόν, ο Βαρέλα ήταν offside γιατί την ώρα που γίνεται παλιά είναι offside και πηδάει για την μπάλα. Είναι offside. Το είπαμε εκεί. Τελείωσε. Ούτε καν. Όποιος και να βάζει τον κόλπο. Δεν έχει σημασία. Τι να πούμε τώρα. Και έκανε κίνηση στην μπάλα. Λοιπόν. Απλά προς τιμή μας που σαν Bauk TV, όταν λέω πρώτο πληθυντικό, μιλάω σαν Bauk, ρε παιδί μου, σαν οργανισμός. Που δείξαμε το replay που έπρεπε.
Αυτό δείχνει πόσο διαφορετικοί είμαστε, έτσι. Και ένα άλλο, Κωστή, και ένα άλλο. Το VAR έχει δικές του κάμερες. Άστο. Λοιπόν, στείλουν δικές του κάμερες και βλέπουν. Δεν με βλέπουν το PAOK TV, το όχι, όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Παίρνουν εικόνα από το PAOK, παίρνουν από το PAOK TV εικόνα. Αν εμείς δεν τους δείξουμε. Λάθος κάνεις. Τώρα σου λέω, τώρα εδώ έβγαλε και ανακοίνωση. Έβγαλε και ανακοίνωση το γραφείο επικοινωνίας του PAOK. Είπε και ο ίδιος ο Λευτέρης Δούκας ότι εμείς τους δώσαμε το replay που έπρεπε. Τέλος πάντων, δεν έπρεπε. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο θα πω και θα κλείσω εκεί. Λοιπόν, ο προπονητής έχει κάνει λάθη. Τον πήραμε για να φτιάξει ένα πλάνο, να τρέξει ένα συγκεκριμένο πλάνο τριετίας που είναι το επόμενο στάδιο ώστε η ομάδα να πάει για την Ευρώπη. Προσέξτε τι λέω, πρέπει να στηριχτεί η ομάδα και ο προπονητής, γιατί χρειάζεται ανανέωση σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν προσφέρουν, Βέρμπλουμ και άλλοι, οι οποίοι έχουν κάποια θέματα και πρέπει να αποδεσμευθούν, να καλυφθούν κάποιες άλλες θέσεις, γιατί ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει με άλλους παίκτες. Οι παίκτες που έχεις πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο σου. Ναι. Δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες. Είναι για άλλο πράγμα. Λοιπόν, είχαμε γύρω και φέραμε έναν μάστορα να μας κάνει μπιφτάκια με γύρω. Πρέπει να πάρουμε κοιμά. Ναι. Ωραία. Πρέπει να γίνουν, θέλει κάποιο χρόνο αυτό. Παράλληλα τρέχει ένα πρωτάθλημα μετά από ένα αίτητο. Ο Γάβρος προσπαθεί να κάνει το ίδιο σιγά σιγά. Σας το έχω πει από το Σεπτέμβρη. Ότι λοιπόν, αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν αυτό. Στήριξη. Εγώ ναι. Θα πω μια κουβέντα, κλείνω για να πάρουν και άλλοι. Το πρωτάθλημα είναι στο χέρι μου. Ακριβώς, ακριβώς. Αν δεν κάνω ήττα, το έχω πάρει. Όχι, να τους κερδίσω μέσα έξω, όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι με αυτό το πρόσωπο. Αλλά είναι λάθος να τα παρατήσουμε τώρα, να πούμε ότι ήρθε η καταστροφή και να βάλουμε τα φόπλακα, παιδιά. Δεν παρατάμε τίποτα. Μα αυτό θέλουν κιόλας. Αυτό θέλουν. Σε χαιρετώ. Κάτι άλλο. Ναι. Καλομάθαμε. Και θέλουμε να παίρνουμε double από Σεπτέμβρη. Παιδιά, μπορεί να το πάρουν κι άλλοι. Δεν χρειάζεται να τρώμε την ομάδα μας. Γεια σου Γιώργο. Σε φιλό. Ευχαριστώ. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό το παιδί. Έλα, Μένιο. Σε ακούω. Λοιπόν, ακούστε τον Καραγιάννη. Τα είπε έξω από τα δόντια. Όποιος καταφέρεται κατά ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, καταφέρεται κατά της ομάδος. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι αυτό της ομάδος. Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Βγαίνει ένας φίλος και δεν γίνεται τίποτα. Τραβάμε τα μαλλιά μας. Είναι λάθος αυτό. Τι είναι αυτά, τι συζητήσεις είναι αυτές. Είναι η λάθος. Ομάδα είναι στο δρόμο της. Ο ένας βγαίνει βρίζει το 7, ο άλλος βρίζει το 5, ο άλλος βρίζει τον προπονητή. Είπαμε, τον φυσιοθεραπευτή. Όχι από καθήλος, κριτική, ναι, όχι. Εδώ υστερούμε. Κύριοι. Φυσικά τώρα εμείς εδώ στο ραδιόφωνο ακούγομαστε 50% άτομα. Λέμε και ακούγομαστε. Υστερούμε στο εξής. Σφαγή της ομάδος και το κουκουλώνουμε ή το περνάμε στον ντούκου, γιατί το DNA μας είναι αυτό. Της περηφάνειας όπως λέμε. Και ακόμη το σφάζουμε τον δικό μας για να παίξουμε περήφανοι εμείς. Αν δεν σταματήσει αυτό, γιατί αυτό το έχουν σταματήσει οι άλλοι, και 10 εφημερίδες τους κάνουν το άσπρο μαύρο και εμείς προσπαθούμε, τα είχαμε το σταυρό στο χέρι, να πούμε οτιδήποτε. Το πέναλτι είναι πέναλτι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το offside δεν είναι offside, γιατί ο κανονισμός λέει την ώρα που ο παίχτης είναι εκτεθειμένος, εάν δεν ακουμπήσει την μπάλα, εάν δεν πάρει την πάρει, δεν μετράει σαν offside. Ναι. Άρα όταν πήγε μετά από τρεις καραμπόλες, να ολοκληρώσω. Ναι. Όταν πήγε μετά από τρεις καραμπόλες που έγιναν ή δύο, για να μην υπερβάλλω, και έβαλε τον γκολ, έπαψε να υπάρχει το offside που ήταν πριν από 3 δευτερόλεπτα. Απλά πράγματα. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Μην ορμάτε στην ομάδα, είστε αξιοθρύνητοι και το παίζετε κάποιοι. Καλημέρα. Πάμε. Παρακάτω, καλημέρα. Παρακαλώ να μην χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον. Καλά, Κωστή, καλημέρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να κλείσω τις γραμμές. Μη χαρακτηρίζει το ένας τον άλλον. Ο κάθε ένας έχει την άποψή του. Μπορεί να μας αρέσει, μπορεί όχι. Θερμή παράκληση. Κάποιος μπορεί να είναι λιγότερο ανεκτικός ή να έχει διαφορετική άποψη από τη δική μας. Γι' αυτό ανοίγω τις γραμμές. Δεν θέλω όμως να χαρακτηρίζει το ένας τον άλλον. Ειδικά σε μέρες τέτοιες που είναι δύσκολες. Καταλάβετε το. Πάμε. Οι δύο γραμμές που είναι και διάλειμμα. Έλα, αδερφέ.
Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώ τον παιδί, καλώ τον. Και καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Ο Λάμπρος ο Ταρέφας μιλάει, Λάμπρο, αλλά σε κατάλαβα, από το σπίτι, όχι ναι, από ναι, το ταξί. Γι' αυτό ακούγεις διαφορετικά. Έλα, Λάμπρο, ναι. Μου πάμε, σε ακούμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο ρε φίλε, να κάνω κι εγώ λίγο τον προπονητή της Κερκίδας, ναι. Και να συμφωνήσω στο απόλυτο με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Καραγιάννη αυτά που είπε πριν. Εχθές ήμουν στη θύρα 5 κάτω και είχα μιλάει στο κέντρο που είναι το διαρκείας, ναι. Που έχω. Και ακριβώς στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με 25ο λεπτό, εκείνο το δίλεπτο, δεν ακουγόταν ούτε ένα ΠΑΟΚ, τίποτα, ούτε τη θύρα 4 που λέμε για τον κόσμο, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πέρα το κορεό που έβγαλαν εκεί το πετυχημένο πανό στη θύρα 4, ξεκινάει το παιχνίδι μετά την καθυστέρηση με τα βεγγαλικά και εκεί που πάει να βρει ομάδα κάποιον υποτυπώδη ρυθμό, εγώ δεν λέω τίποτα, ξανακόβει το παιχνίδι διαιτητής πάλι λόγω καπνογόνων. Ανάβανε καπνογόνα από εκεί που είμαστε στις θύρες και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε κι εμείς εκεί που ήμασταν γύρω τα καπνογόνα. Αυτό όσο αφορά τον κόσμο. Λοιπόν, ένας μανάβης αφήνει εκεί τα λαρίκια μας και τα παίρναμε μετά από 2-3 μέρες ξανά να μιλάμε και να φωνάζουμε. Εχθές παίζαμε τον Ολυμπιακό και ο κόσμος πέρα από το να τραγουδάει κάποια συνθήματα για αυτά που λένε για το Μαρινάκι, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, λίγο και από να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στο θέμα του προπονητή. Τον έχουμε ξεσκίσει αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και να είναι και όχι μοναδικός. Πάμε Λουτσέσκου, πάμε πιο μπροστά ο Σάντος, πάμε πιο μπροστά όλους, τον Πόλωνη, σε όλους. Έχουμε γίνει όλοι προπονηταράδες, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτοκριτική κανένας μας δεν κάνει. Κατηγορούμε τους παίκτες έναν-ένα. Πες μου, Κωστή, ένα παίκτη που δεν τον περάσαμε φέτος πριν ο Κορδέλα. Έναν. Από τους περσινούς που φέρανε το πρόβλημα. Ξέρεις μόνο ποιους δεν βρήσαμε φέτος. Τον Γκάνιας και τον Σάχοφ. Παιδιά που φύγανε. Όλους τους άλλους, ξεκινάς από Πασχαλάκη, φτάνεις μέχρι και στο Βιερίνια, ρε παιδιά. Μέχρι και τον Βιερίνια τον περνά πριν ο Κορδέλα. Λοιπόν, Σαββίδη, Γιώργο Σαββίδη, δεν αμπερδέ. Εκτός βγαίνει και στο Facebook και γράφουν άλλοι και κράζουν του Σαββίδη που μπαίνει μέσα στην ομάδα και κάνει τις μεταγραφές και αυτά. Και εγώ ρωτάω, ρε Κωστή, εάν εκείνη η ρημάδα η μπάλα στο σούτ του Σβιντέρσκι εκεί και που έγινε εκεί το μέλε και δεν το ακύρωνε τον γκολ. Το Σβιντέρσκι γιατί το λέμε ότι είναι παίκτης που τρακαίνει μέσα και εγώ δεν ήθελα το Σβιντέρσκι χτες και ήθελα να βάλει τον Τζούμπα. Έβαλε τον Τζούμπα. Είδες κάποια διαβελτίωση. Η ομάδα είναι σκασμένη, η ομάδα είναι πνευματικά άδεια, αυτό που λένε με κανένα δυο ακροατές που πήραν σε ροπαδί. Ναι. Αυτό. Έχει μεγαλώσει η ομάδα και σιγά σιγά μας προσφέρουν πολλά πράγματα τα παιδιά. Είναι μεγάλα γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Φυσικά, αλλά αυτό σιγά, δεν αναιρείται. Σιγά... Δεν αναιρείται. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Ποτέ δεν θα αναιρεθούν αυτά τα πράγματα αυτά που προσφέρουν, αλλά σιγά σιγά μήπως πρέπει κύκλος. Η ομάδα να κάνει την ανανέωση, Κωστή μου. Έγινε, Λάμπρος, ευχαριστώ. 900 τα τρία τελευταία, Κωστή, 900. 900. Έγινε, Λάμπρο, σε ευχαριστώ. Καλή... Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Πού είσαι, Κωστάκη? Δημητράκη μου, έλα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, σύντομα να πάω σε διάλειμμα, αδερφέ μου. Έχω αργήσει ήδη. Το ξέρω και εγώ, είμαι μισή ώρα και πέφτω. Έλα, αλλά έχεις δίκιο. Απολογούμε. Εγώ φταίω, έχει γίνεται χαμός. Δεν πειράζει. Δική μου λοιπόν, η ευθύνη. Θέλω να μιλήσετε όλοι και να πείτε αυτά που θέλετε. Λοιπόν, μη μασάτε τίποτα. Και εγώ μέσα στο γήπεδο ήμουνα, φώναζα, έκανα, οκ. Λοιπόν, και πέναλτι ήταν και γκολ ήταν, αλλά εμείς συνεχίζουμε κανονικά πάντα, έτσι έχουμε μάθει, δεν μασάμε, δεν είμαστε φλόρια. Και να κλείσουμε εγώ μέσα. Να παρατήσουμε. Ακριβώς. Να λοιπόν, παρατήσουμε, ρε παιδιά. Έτσι, δύο πράγματα γρήγορα. Πρώτα να πω, αν θυμάσαι μια χρονιά, κάναμε παπάδε στο πρωτάθλημα και όταν πήγαμε στα πλεόφη ήμασταν στη σφαλιάρα, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ναι, αλλά αδικήθηκα κιόλας εκεί όμως. Με σφάξανε πολύ. Ναι. Αλλά πρόσεξε τώρα, εγώ το βλέπω Eye of the Tiger. Όπως μας κερδίσανε αυτοί εδώ πέρα μέσα, όπως μας κερδίσανε. Έτσι πρέπει να τους κερδίσουμε και εμείς και ειδικά στα πλέον που μετράει περισσότερο. Λίγα μάτς είναι. Λίγα μάτς είναι. Σε αυτά τα λίγα μάτς ας υπερβάλλουν αυτό, ας βγάλουν την ψυχολογία, έτσι, το πάθος και την τρέλα που είχαν πέρσι του ΑΕΤ του πρωταθλητή και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα αν παίζω έτσι. Ας βρούμε τα σκατήσουμε μεταξύ τους. Όλα, όλα εξαρτούνται από εμάς. Τώρα την άλλη Τετάρτη. Εσείς εχθές είδατε κανέναν τρελό αντίπαλο εχθές απέναντι να παίζει καμιά μπαλάρα? Όχι, βέβαια. Εμείς ήμασταν κακοί. Να κάτω να καθυστερούν. Κλασικά. Κάναν την καθυστέρηση. Πήγαν για το 0-0 και τους έκατσαν. Την κρίξαν και κάναν και κόψαν το όλο το ρυθμό από την αρχή. Και αντί οι δικοί μας να βγουν με τσαπουκά από την άποψη ότι μας κάνουν τόσο πόλεμο και τόσα αυτό πράγματα έπρεπε. Και γύλαβιό και το πρωί εγώ και δεν είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Και συλλάβω το πανό να πούμε χειροπόβαλα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα να πούμε, μη μασάτε. Την άλλη Τετάρτη δείξτε πραγματικά το πραγματικό τον ΠΑΟΚ, να χαρεί ο κόσμος πάλι. Αντίδραση. Να πάτε πάλι τελικό να το ξανασηκώσετε και τα πλοφ θα τα γυρίσουμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό. Αντίδραση.
Αντίδραση. Φιλιά! Φιλιά! Άργε μένα συγκλήρωσε στα 17 και μη μασάτε τίποτα. Έγινε. Γεια σου Δημητράκο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Οι γραμμές αυτές που είναι τώρα μέσα αμέσως με το που θα γυρίσουμε, όσο πιο σύντομα γίνεται. Στο 2310-287-888 θυμίζω Ελλάς Auto Service, κορυφαία οδική ασφάλεια Ελλάς Service και έχει και το κορυφαίο συνεργείο πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί Φανοπείο, Βαφείο, Καλύμπρες, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε. Θα πω, επειδή μου έρχονται μηνύματα και με ρωτάνε, παιδιά, τα είπα από την αρχή, εγώ στο πρώτο μισάωρο, θα μου πεις δεν μπορούμε όλοι να είμαστε κουρδισμένοι από τις 8, είναι φυσιολογικό. Ναι, στην κριτική, σκληρή κριτική κιόλας, εκεί που πρέπει, είτε είναι στους παίκτες, είτε είναι στον προπονητή, είτε είναι στη διοίκηση, είτε είναι τι μπορεί να φταίει ο καθένας. Ναι, στην κριτική, όχι στην ισοπαίδωση όμως και κυρίως όχι στην εγκατάλειψη του αγώνα και της μάχης. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι που με βρίσκει τελείως αντίθετο. Τώρα, ο καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα, από τη δική του σκοπιά. Μπορεί να λέει ότι 80% φταίει ο προπονητής, 20 παίκτες. Άλλος να λέει ότι οι παίκτες που δεν βγάζουν πάθος. Άλλος να λέει βεβαίως αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι παίκτες αυτοί άδειασαν, είναι 2 χρόνια στα κόκκινα και δεν γίνεται να το αντέξει αυτό. Άλλος να λέει δεν πήραν στον προπονητή τους παίκτες που ζήτησε. Αυτό τώρα είναι τελείως υποκειμενικό. Σε ένα όμως πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Πρέπει. Ότι μπροστά είναι 2 μάτς με αυτή την ομάδα για το κύπελο και τα play-offs. Αν η χθεσινή ήττα φέρει την καταστροφή και οδηγήσει στην εγκατάλειψη, στην κατάθλιψη, στο τα παρατάμε, ότι τέλος αυτό ήταν, γεια σας. Τότε έχουμε ζήτημα. Πάμε τώρα στις γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ναι, έπεσε εδώ. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Όχι, εδώ. Ακούς. Ναι, τρεις έριξες, τρεις. Έλα Κωστή. Έλα γόρι μου, τρεις έριξες. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Εργαλείο. Έλα εργαλείο, καλώς στην Ορμήλια. Θέλω κάποια άλλη στιγμή να βγεις και να μου πεις τι έγινε εκεί με το σύνδεσμό σας. Έτσι, με τόσο μεγάλη προσφορά σε αιμοδοσίες, σε φιλανθρωπίες και που βάλαν λουκέτο. Θέλω να μου πεις σε μια άλλη μέρα να αφιερώσουμε ειδικά χρόνο γι' αυτό. Εντάξει. Ναι, τώρα τα παιδιά μάλλον θα αλλάξει καθεστώς, κάτι θα γίνει. Ναι. Όχι, με απασχόλησε αυτό το θέμα και έχω, επειδή ξέρω ότι ακούς τις εκπομπές, αναφέρθηκα ειδικά, δεν είναι ο μόνος σύνδεσμος, έχει γίνει προσπάθεια και αλλού, έτσι. Και θέλω αυτά να αναδεικνύουμε. Πες μου λοιπόν, εργαλείο. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, εγώ θα σου πω τα ίδια που σου λέω εδώ και χρόνια. Η ομάδα, εντάξει, έπαιξε όπως έπαιξε. Οι παίκτες ξέρουμε ότι είναι λίγο, ας το πούμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, δεν έχουν κάνει λίγο κοιλιά. Αλλά εντάξει, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου, ότι την αιτία δηλαδή, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η αιτία είναι παλιά, είναι η ίδια δηλαδή. Και είναι το θέμα του scouting. Δεν ξέρω ποιος διαλέγει παίκτες. Είναι η ίδια ιστορία. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει ο προπονητής καθόλου. Ναι. Παράδειγμα αυτόν τον Παουλίνιο που είναι ο καλύτερος παίκτης της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι δεν ήθελε ο Φερέιρα. Ο Παουλίνιο είπες. Παουλίνιο. Ναι. Αυτός είχε ένα κόστος, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δεν τον πήραμε. Ναι. Εδώ είναι το κομμάτι που λέμε, το κομμάτι ότι δεν του πήραν αυτούς που ήθελε. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Ναι, δεν μπορούμε να βγούμε ναι. Άχρηστο. Όχι, δεν αποσιωπούμε τίποτα. Το ποσοστό πώς το μοιράζει ο καθένας, είπαμε είναι μια άλλη ιστορία. Αυτός είχε ζητήσει συγκεκριμένους, δεν του πήραν αυτούς που ήθελε. Έτσι, ναι. Ναι, και υπάρχει η άλλη ιστορία η οποία δεν μας βγήκε. Έτσι, δηλαδή, Μαουρίτσιο δεν έπαιξε καλά. Δαπανήθηκαν λεφτά για τον Βέρπλουμ. Για τον Ίγκανσον, ας πούμε, που ακούστηκε ένα ποσό 4 εκατομμύρια. Όχι, ακούστηκε. Αυτό έχει δοθεί. Αυτό έχει δοθεί εργαλείο. Ναι. Ωραία, εσύ, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε ένα ποσοστό 100%, το 20% μας βγαίνουν. Δηλαδή, εάν σου βγουν το 50-60% καλοί οι παίκτες αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, ναι. Και έχεις πάγκο δυνατό. Θα ναι. Βγουν οι μεταγραφές. Σωστό. Βγήκε, ας πούμε, βγήκε ο Μίσιτς. Αν είχαμε άλλες μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν διαφορετικά όλα, ναι. Είδες πως είναι. Δεν θέλουμε παίχτες. Για μένα γίνεται εδώ και πολλά χρόνια λάθος επιλογή παικτών και δαπανούνται σε λάθος παίχτες χρήματα.
Εκεί είναι η ουσία. Ο Φερέιρα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή, αν είχαμε ένα παίκτη στη θέση του Μπίσας Βαρχθές, ο οποίος δεν ήταν και του Χάι, ή ο Πέλκας που έκανε τα λαθάκια του, ή ξέρω εγώ. Εντάξει, έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν τράβηξαν. Είχαμε στον πάγκο κάτι καλύτερο. Θα πηγαίναμε καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, τώρα δαπανήθηκαν λεφτά στο Βέρμπλου. Ξέραμε ότι είναι μεγάλος η ηλικία, ήταν όνομα, τζάμπα λεφτά. Ο Ίγκανσον, εντάξει, δεν είναι και κοντρέρας. Με λίγα λόγια, να μην μιλάω και πολύ, για μένα ο λόγος είναι το σκάουτινγκ. Δηλαδή, ναι. Καλύτερη επιλογή στις μεταγραφές. Καλύτερη επιλογή στους παίκτες. Ναι. Για μένα δεν είδε φταίει ο προπονητής, γιατί θυμηθείτε πώς προπονητές έχουν αλλάξει. Και έχουμε βγάλει άχρηστους μεγάλους προπονητές, ονόματα. Δηλαδή ο Στέφενς, ας πούμε, ήρθε εδώ, του δώσαμε κάποιους παίκτες, ναι, οι οποίες δεν ήταν για Στέφενς. Τι να σου κάνει ο άνθρωπος, εντάξει. Ο Λουτσέσκου νομίζω ότι ζήτησε παίκτες. Κάποιους παίκτες. Η διοίκηση πιθανώς να είχε άλλες βλέψεις, να ήθελε άλλους παίκτες. Τους πήραν άλλους παίκτες, ο άνθρωπος τι να κάνει, ποιο να βγάλει και ποιο να βάλει. Δηλαδή, εχθές ο μόνος που μπορούσε να μπει να προσφέρει κάτι ήταν ένας Λάμπρος. Ο Λάμπρος. Άλλοι, ναι, ναι. Αυτό και ο Αγκούστο ίσως θα μπορούσε. Και ο Αγκούστο ίσως θα μπορούσε. Αφού είδες το Μαουρίσιο δεν τραβούσε. Τέλος πάντων. Έγινε εργαλείο. Σε ευχαριστώ. Πάρε αύριο να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για το σύνδεσμο, σε παρακαλώ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να φύγουμε. Παρακαλώ. Δίχα και εσύ. Δίχουμε όλοι, παιδιά. Έλα, αδερφέ. Καλώ το παιδί. Έλα, αγόρι μου. Θερμή παράκληση να είμαστε σύντομοι, οι τρεις τελευταίοι. Σε ακούω. Μπράβο, λοιπόν. Εχθές δεν έδειξε η ομάδα πολλά πράγματα. Έδειξε ένα πεσημισμό, μια απεσιοδοξία. Το θέμα είναι το εξής. Όταν εγώ ως οικογενειάρχης με δύο παιδιά, ως μεροκαματιάρης που πάω να βγάλω με μόχθο και αίμα τα 30 ευρώ που παίρνω κάθε μέρα, δεν ανέχομαι από αυτούς εδώ πέρα, τους κυρίους τους καλοπληρωμένους, δεν ανέχομαι να με δείχνουν πάθος για τη δουλειά τους. Εγώ αν δεν δείξω πάθος, την άλλη μέρα έχω βγει εκτός. Δεν διαφωνώ καθόλου. Σωστό. Παίξε, πάλεψε και χάσε. Πάλεψε, αλλά δείξε όμως, δείξε πάθος. Δείξε, αυτό δείξε εμένα, κάθε δείξε. Φορά αυτό με στεναχωρεί. Αυτό με στεναχωρεί. Δείξε ρε φίλε, δείξε ρε φίλε. Εμένα αυτό με πονάει. Εχθές πήγαμε μισό ευρώ στο γήπεδο. Το καφέ μου τον πήρα από το σπίτι μου. Αλλά έδωσε το λαρίκι μου για σένα. Ναι. Τι άλλο να κάνω. Αυτό που λοιπόν, όφιλες το έκανες. Αυτό το και έκανα. Εσύ και οι άλλοι 30.000. Ναι. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Έγινε. Επειδή είμαστε όμως οικογένεια, δεν οφείλουμε μόνο να όχι βέβαια. Τραβά. Αλίμονο. Εντάξει. Αλίμονο. Αυτό, λοιπόν, να εγκαταλείψουμε το παιδί μας κάνει ένα λάθος. Το παιδί μας κάνει ένα λάθος, το αφορίζουμε. Μπράβο. Το κάνουμε βούκινο, λοιπόν, το μαλώνουμε. Με πόνο το μαλώνουμε. Έτσι, ακριβώς. Αλλά είμαστε δίπλα του. Αυτό λέω συνέχεια. Ακριβώς. Εχθές το βράδυ μπήκε μια τελεία, μπήκε μια κάθετη γραμμή. Περιμένω από σήμερα αυτούς τους κύριους, τους καλοπληρωμένους, που δεν έχουν ζήσει τον πόνο τον οικονομικό, ούτε που δεν καν έχουν ζήσει, ναι, ναι, το όχι καν στο παιδί, ναι, ναι, τους, εντάξει, που δεν έχουν ζήσει το όχι στο παιδί τους, να σταθούν όρθιοι. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα τους. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε. Επόμενος, προτελευταίος, καλημέρα. Ναι. Όχι, πάμε, τελευταίος, καλημέρα. Έλα, Κωνσταντή. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη μου, εσύ κλείνεις. Ναι, είμαι σύντομος. Θερμή παράκληση, επειδή αναβοσβήνουν οι πέντε γραμμές, ήρθε τέλος εκπομπής. Θα είμαστε και λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Θα είμαστε απλά και στις θέλω δύο να κάνω μια γενίκευση. Μισό δευτερόλεπτο να πω. Θα είμαστε και στις δύο εδώ. Έτσι, δύο με δυόμιση, να μιλήσουμε, να ανοίξουμε πάλι γραμμές για εσάς που δεν προλάβατε και να βγάλουμε και το Βασιλόπουλο στις δυόμιση να συζητήσουμε τα πάντα. Έλα, Βασίλη μου, σε ακούμε. Λοιπόν, θα κάνω μια γενίκευση για το παιχνίδι. Δεν θα καν αναφερθώ για σχόλια και τέτοια πράγματα τα χθεσινά. Απλά είναι ένα προϊόν της γενίκευσης αυτής όπου ξεκίνησε από πέρσι τον Μάη μετά το double που κάναμε, το δεύτερο συνεχόμενο double, και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ξέρουν πολύ καλά άλλοι και όχι εγώ. Θέλω να πω το εξής, ότι ένας προπονητής που σου κάνει δύο φορές double του διγίνει γη και είδωρ και συνεχίζει. Πάμε παρακάτω. Κλείνω με το θέμα της ομάδας μου. Θέλω να αναφερθώ στην εισβολή
της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δεν ξέρω από πού πήρε εντολές, να κάνει στη θύρα 4, στο σύνδεσμο της θύρα 4 και γενικά στο γήπεδο της Τούμπας, εισβολή με εισαγγελείς και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει πολύ καλά να προσέξουμε, γιατί αυτοί έχουν δημιουργήσει τέτοιο κλίμα εις βάρος της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να το, πώς το λένε, να το λάβουν υπόψη τους όλες οι αρχές και όχι μόνο, γιατί αυτά τα πράγματα ούτε στη Χούντα δεν είχαν συμβεί. Λυπάμαι που το λέω. Καλή σου μέρα, να είσαι πάντα καλά. Βασίλη, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θερμή παράκληση, όποιος δεν πρόλαβε, στις 2 θα είμαστε εδώ πάλι, να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε όσοι θέλετε. Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 57. Το 42. Το 42. Το 42 είναι ο Λάμπρος σε 900. Κερδίζει τα κρέατα. Λάμπρο, πάρε σε παρακαλώ στο ίδιο νούμερο, να μας αφήσει και το επίθετό σου να το στείλουμε στο Κροπολίο Μιχάλης. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις, χορηγός παντοτινός της δεύτερης ώρας, 705-750, εκλεκτά σε έναν υπέροχο χώρο, πλήρως αναγεννισμένο. Καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206, με ξύλα από το Μάρτιο για να είναι ξερά, καταπληκτικά τα πάντα όλα, 411-636, αυτός είναι ο καυσόξυλάρχης και... Από σήμερα κοντά μας και πάλι Χαλβάς Λουκάς, η συνταγή από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Γενέτειρα. Φτιαγμένη στο οι χαλβάδες του, γι' αυτό και είναι εκλεκτοί, γι' αυτό και εξάγονται σε πάμπολες χώρες στο εξωτερικό, γι' αυτό και είναι πρώτος και νούμερο ένα στο τηλέφωνο 764362. Καλείτε και ενημερώνεστε για τα σημεία πώλησης, αλλά και στο www.lukas.gr. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, κριτική. Σκληρή, όχι εγκατάλειψη, όχι ισοπαίδωση, όχι καταστροφή, όχι όλεθρο. Λέω εγώ ρε παιδί μου, εσείς μπορεί να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κριτική, αντίδραση, πρέπει η ομάδα να βγάλει. Στο χέρι μας είναι όλα ακόμα. Δεν ήρθε όλεθρος, δεν ήρθε καταστροφή. Σας φιλώ, θα τα πούμε στις 2. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης ψυχιατρίο. Bye bye, τα λέμε στις 2.